Good evening, ladies and gentlemen. Here's the gate. Nice to see so many of you here. Before we start and have a presentation of the speaker, I would like to say a few words about our program during the coming weeks. On Tuesday the 16th, we have a workshop named Digitizing the Cultural Heritage, and it's about the project we've had for 3 years now. It's a digitized everything we have in different various apothecaries all over Greece. And we will discuss problems with this type of projects, programs. And there will also be a presentation of the Greek National Program for the same purpose. And then on the 18th of March, on Thursday, we have our annual meeting with the main speaker, Maria Anderaki Masaki. Now, unfortunately, this collides with my own seminar, but those people have been good enough to move theirs to 5 o'clock, so you can attend both events. On Friday? Yes, it's a Friday. It's a Friday? Yes. Oh, thank you, colleague. Good to me. We have so many events these days, so I get so mixed up. This is actually the 4th event this week. But you're welcome, as I said. Please. Εκ μέρους των εταίρων του ΕΓΕΑ, σας καλωσορίζω στην πρώτη ανοιξιάτικη Αιγαϊκή διάλεξη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εντυπωσιακή προσέλευση που δεν είναι να μπορεί κανείς. Σήμερα έχουμε ένα ομιλητή που δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να ακούμε συχνά στην Αθήνα, αλλά χαιρόμαστε που εκπροσωπεί άξια τους Έλληνες αρχαιολόγους στο εξωτερικό. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, παλιός επιτητής από τη Χαϊδελβέργη, κατέχει την έδρα της κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά από μια σειρά συμμετοχών σε ανασκαφές μηνοϊκών θέσεων, αποφάσισε να κάνει τη διατριβή του στη Χαϊδελβέργη. Θυμάμαι σαν τώρα ένα νέο σεμνό συνάδελφο που ήρθε εκεί από την Αθήνα. Δεν αργήσαμε να διαπιστώσουμε ότι είχε άστρο, μεγάλη μεθοδικότητα και στις εργασίες του και έμπνευση, πράγματα που τον ακολουθούσαν συνέχεια στο μέλλον. Η διατριβή του Διαμαντή αφορούσε το θολωτό τάφο έψιλον στη θέση φουρνή των Αρχανών, ενώ η καθηγησία του τις Μυκηνακές Σφραγίδες. Τα χρόνια μετά το Πανεπιστήμιο έγραψε πολλά άρθρα και επιμελήθηκε εκδόσεις σχετικές με διάφορες εκφάνσεις του μινωικού πολιτισμού, τις σχέσεις του Αιγαίου με την Αίγυπτο, την οικονομία, την τέχνη, την ανασύσταση του περιβάλλοντος και με πολλά ερμηνευτικά ζητήματα ειδωμένα μέσα από την εικονογραφία της ύστερης Χαλκοκρατίας. Και ακόμα αναφορές για ανασκαφικές έρευνες στη Ζώμηθο, τα Κύθυρα και συνεργάστηκε σε καταλόγους εκθέσεων. Διεύθυνε μια σειρά από σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι πραγματικά αδύνατο να τα απαριθμίσουμε, να διαλέξουμε μερικά από αυτά. Και είναι ο επιβλέπων καθηγητής πολλών στο μεταξύ υποψήφιων διδακτόρων. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος είναι και καλός φίλος και συνεργάτης του ΕΓΕΑ και έχει συνεργαστεί για την ψηφιοποίηση παλιών βιβλίων με σκοπό μια πιο εύκολη και ευέλικτη χρήση του. Σήμερα θα μας μιλήσει για ένα νέο πρόγραμμα στη θέση Κουμάσα και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, ακούγομαι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του ΕΓΕΑ για την μεγάλη τιμή που με έκανε να προσκαλέσει να παρουσιάσω εδώ την ανασκαφή της Κουμάσας. Είναι η πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω διεξοδικά αυτό το νέο ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και στα ελληνικά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Σουηδικό Ινστιτούτο που μας με φιλοξενεί και μας φιλοξενεί εδώ,
αλλά και την Πόπη για την πολύ προσωπική παρουσίασή της. Θα ήθελα στην επόμενη ώρα να σας παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται το νέο ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Κουμάσα. Θα ήθελα να ξεκινήσω εισαγωγικά με μία σύνοψη, πολύ σύντομη, των παλαιών ανασκαφών στη θέση, να προχωρήσω στο σκεπτικό και τους στόχους του νέου προγράμματος. Στο κύριο μέρος της διάλεξής μου θα αναφερθώ στα αποτελέσματα των ανασκαφών μεταξύ του 2012 και 2015, αλλά καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σύντομη εισαγωγή στην μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, με μια κυρίως με μια έμφαση στις νέες μεθόδους που δοκιμάζουμε, να περάσουμε μετά στα αποτελέσματα και στα ευρήματα για να απαντήσω έτσι το πιο βασικό ερώτημα που μπορεί κανείς να απαντήσει, δηλαδή τι βρήκαμε τα τελευταία 4 χρόνια και να σας εξηγήσω πώς τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ανασκαφών από το 2012 έως και το 2015 μας οδήγησαν σε μία αναπροσαρμογή των αρχικών στόχων που είχαμε θέσει, κάτι που πολύ απλά σημαίνει μας οδηγούν σε εντελώς νέα ερωτήματα. Θα κλείσω με το τελευταίο κομμάτι, το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό, ίσως και το πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί, μια σειρά από οράματα, μέσα από τα οποία θέλουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια την Κουμάσα ως μέρος ενός αρχαιολογικού τοπίου στην περιοχή. Και ξεκινάω με το πρώτο μέρος, στις παλαιές ανασκαφές στην Κουμάσα, και φυσικά ξεκινάω με έναν από τους πρωτοπόρους της κρητικής αρχαιολογίας, τον Στέφανο Ξανθουδίδη, που στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε να κάνει μια σειρά από αρχικά σωστικές ανασκαφές στην περιοχή αυτή της νότιο-κεντρικής Κρήτης, αποκαλύπτοντας μια σειρά από πολύ σημαντικούς μινωικούς θολωτούς τάφους. Ο Ξανθουδίδης ξεκίνησε αυτές τις ανασκαφές με την ανασκαφή της Κουμάσας το Δεκέμβριο του 1904. Η Κουμάσα, η μινωική θέση, βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, στις βόρειες παρυφές των ανατολικών αστερουσίων. Στο κέντρο της φωτογραφίας βλέπετε τη γνωστή σας πεδιάδα της Μεσαράς. Η μινωική θέση βρίσκεται ακριβώς στη μέση της απόστασης μεταξύ των δύο χωριών, της Κουμάσας και της Λούκιας. Η πρότυπη δημοσίευση του Ξανθουδίδη των αποτελεσμάτων των ανασκαφών του είναι σε όλες γνωστή. Είναι ένα από τα ακόμα πιο σημαντικά βιβλία της μινωικής αρχαιολογίας, The Vaulted Tombs of Μεσαρά, δημοσιεύτηκε το 1924. Σε αυτή τη δημοσίευση ο Ξανθουδίδης παρουσίασε με πολύ αναλυτικό και πρότυπο τρόπο τα αποτελέσματα των ανασκαφών του στο νεκροταφείο, δυστυχώς όχι και στον οικισμό. Η Κουμάσα, με βάση αυτά τα ευρήματα, καθιερώθηκε ως ένα από τους πιο σημαντικούς χώρους της μινωικής αρχαιολογίας, ειδικότερα όσον αφορά την ιστορία της προανακτορικής Κρήτης. Δεν χρειάζεται εδώ να επεκταθώ περισσότερο σε αυτά τα πολύ γνωστά ευρήματα. Ο μόνιμος τύπος Κουμάσας των Κυκλαδικών ή Κυκλαδίδες των Ιδωλίων, ο κεραμικός ρυθμός Κουμάσας, ένα από τα προημότερα παραδείγματα κοκκίδωσης στο προϊστορικό Αιγαίο και ένα από τα προημότερα, μία από τις προημότερες τρισδιάστατες απεικονίσεις σταυροκαθαψίων στη μινωική Κρήτη, πάρα πολλές σφραγίδες και φυσικά πάρα πολλά κοσμήματα. Και εδώ η κάτωψη του νεκροταφείου, θα επιστρέψουμε στην κάτωψη γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ο Ξανθουδίδης δεν μας άφησε τίποτε παραπάνω από αυτή την πρώτη δημοσίευση. Δεν υπάρχει δυστυχώς ημερολόγιο των ανασκαφών της Κουμάσας. Αυτό που βρέθηκε στο αρχείο του Μουσείου Ηρακλείου ήταν η ανασκαφική του έκθεση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από το ελληνικό πρωτότυπο της αγγλικής δημοσίευσης, το οποίο στάλθηκε προφανώς στην Αγγλία και μεταφράστηκε πριν εκδοθεί το βιβλίο. Από τον οικισμό δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα εκτός από κάποιες γραμμές σε ένα περιοδικό των αρχών του 20ου αιώνα, τα Παναθήναια. Δεν υπάρχουν ανασκαφικές φωτογραφίες. Έχουμε μια παλιά ανασκαφική φωτογραφία, έχουμε μια παλιά φωτογραφία
από το νεκροταφείο της Κουμάσας, από μια επίσκεψη του Γκέωργ Κάρο, προφανώς το 1906 ή 1907. Και έχουμε και δύο φωτογραφίες του οικισμού, λίγο μετά το τέλος των ανασκαφών. Η φωτογραφία αυτή πρέπει να τραβήθηκε γύρω στο 1907 από το αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Η φωτογραφία αυτή έχει φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα, οι πληροφορίες που έχουμε από τον οικισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στην Κουμάσα δεν συνέβη απολύτως τίποτα για 90 περίπου χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο, εκτός από κάποιες τακτικές επισκέψεις των αρχαιολόγων της εφορίας, της υπηρεσίας, για να φροντίσουν τον περιφραγμένο χρόνο του νεκροταφείου. Ο οικισμός παρέμεινε σε εγκατάλειψη μέχρι το 1991, όταν η Αθανασία Κάντα, Αλεξάνδρα Καρέτσου και Αναστασία Τσιγκουνάκη ξεκίνησαν μία σύντομη ανασκαφή στον οικισμό και το ιερό. Εδώ βλέπουμε μία ανασκαφική φωτογραφία. Από την ανασκαφή αυτή σώζονται φυσικά τα λίγα μικροαντικείμενα και η κεραμική στις αποθήκες της εφορίας στο Ηράκλειο, και ένα πάρα πολύ καλό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο είχε συντάξει η Αναστασία Τσιγκουνάκη, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στην συμπλήρωση των στοιχείων που μας λείπουν στην περιοχή του οικισμού και του ιερού. Η Κουμάσα, ο οικισμός, παρέμεινε πάλι για 20 χρόνια μετά το τέλος των ανασκαφών του 1992 σε εγκατάλειψη. Αυτή ήταν η εικόνα που πρωτοείδαμε, είναι η εικόνα που παρουσίαζε ο οικισμός λίγο πριν την έναρξη του νέου ανασκαφικού προγράμματος. Βλέπετε πόσο καθαρά διακρίνονταν ακόμα στην επιφάνεια τα ίχνη ενός μεγάλου κτηρίου στο νότιο τμήμα του οικισμού. Και με αυτή την σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παλαιών ανασκαφών, περνάω στο σκεπτικό και τους στόχους του νέου προγράμματος. Η βασική ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσει κανείς αρχικά είναι γιατί μια ακόμα ανασκαφή στην Κρήτη, ενώ εκατοντάδες ανεσκαμμένες μηνοϊκές θέσεις είναι σε εγκατάλειψη. Για να ξεκινήσει κανείς ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει να πείσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τους φορείς, ότι μια νέα ανασκαφή δεν είναι απλά δυνατό να γίνει, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί λοιπόν ήταν απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσει ένα νέο ανασκαφικό πρόγραμμα, και μάλιστα σε μακροπρόθεσμη βάση, στη μηνοϊκή Κουμάσα. Η σημασία της Κουμάσας για την αρχαιολογία της μηνοϊκής Κρήτης είναι γνωστή από τον καιρό των ανασκαφών του Ξανθουδίδη. Η Κουμάσα παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι είναι ένα από τα λίγα μηνοϊκά κέντρα στα οποία έχουμε όχι μόνο το νεκροταφείο, αλλά και τον οικισμό, η αντίστροφα οικισμό και νεκροταφείο. Στην περίπτωση της Κουμάσας, κατά πάσα πιθανότητα και ένα ιερό, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε την εξέλιξη ενός κέντρου σε διάφορους τομείς της καθημερινής και μη καθημερινής ζωής. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι η Κουμάσα παρουσιάζει μία ιστορία η οποία καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα του μηνοϊκού πολιτισμού από την πρωτομηνοϊκή 2α, ίσως και την πρωτομηνοϊκή 1, έως και την ύστερομηνοϊκή 3 περίοδο. Το νεκροταφείο, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι από εσάς, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην μηνοϊκή αρχαιολογία και αναφέρεται πάρα πολύ συχνά σε σχετικές δημοσιεύσεις. Το ιερό έχει συζητηθεί αρκετές φορές, αλλά παραμένει ως προς το χαρακτήρα του, αν πράγματι είναι ιερό, αλλά και ως προς τη χρονολόγηση, εξαιρετικά προβληματικό. Και για τον οικισμό δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα πριν την έναρξη των νέων ανασκαφών. Το βασικό κίνητρο για να ξεκινήσει αυτό το νέο πρόγραμμα ήταν ακριβώς αυτό. Η συστηματική ανασκαφή ενός οικισμού, ο οποίος συνανήκε με ένα νεκροταφείο μηνοϊκών θολωτών τάφων, γιατί, όπως είναι γνωστό, οι μηνοϊκοί θολωτοί τάφοι δεν μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια με παρακείμενους οικισμούς. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις, ελάχιστες εξαιρέσεις, στις οποίες μας είναι γνωστά και ο οικισμός και το νεκροταφείο, δύο παραδείγματα, το Απεσοκάρι και τα Καλαθιανά,
ακόμα δεν είναι δημοσιευμένα τα καλαθιανά, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ποτέ, γιατί δεν σώζεται πλέον σχεδόν τίποτα. Το καινούριο πρόγραμμα ξεκίνησε υπό την αιγίδα της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας και γίνεται με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το INSTAP είναι και για μας ο βασικός χρηματοδότης, κάτι που λέει πολλά για την γενεοδορία του INSTAP, το οποίο χρηματοδοτεί ακόμα και γερμανικές ανασκαφές στην Ελλάδα. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση γίνεται από γερμανικά ιδρύματα στη Χαϊδελβέργη και εν μέρει από την Kaplan Foundation. Θερμές ευχαριστίες θα πρέπει να δώσω εδώ σε αυτό ήδη το σημείο στην Αθανασία Κάντα, Αλεξάνδρα Καρέτσου και Αναστασία Τσιγκουνάκη, οι οποίες με παρεκκίνησαν να ξεκινήσω τη νέα ανασκαφή στην Κουμάσα και με βοήθησαν στην αρχή αυτή της προσπάθειας. Στον Βασίλειο Πετράκο, ο οποίος δέχθηκε να περιληφθεί η ανασκαφή της Κουμάσα στο πρόγραμμα ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, στην Έφορο Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βασιλική Ιθιακάκη, στη Γιάννα Σερπετζηδάκη και Δανάη Κοντοπόδη, οι οποίες έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν την ανασκαφή, και στον φύλακα Σταύρο Μανάκη, ο οποίος μας παρέχει βοήθεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι και αυτή είναι και η διεπιστημονική ομάδα η οποία δουλεύει στην Κουμάσα και η οποία κάνει δυνατή την πραγματοποίηση του προγράμματος. Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, ο Σεμπάστιαν Τσέλο είναι υπεύθυνος για την ψηφιακή τεκμηρίωση, ο Μπέρνχαρντ Χέφλε και η Ειρήνα Ράμπενζάφνα για την γεωγραφία. Την όστια αρχαιολογική ανάλυση έχει αναλάβει η Σεύβη Τριανταφύλου με τις φοιτήτριες της Αναστασία Κατσαβέλη και Ρία Κιορπέ, την αρχαιοβοτανολογία, η πολύ γνωστή σας Εύη Μαργαρίτη, τις μικρομορφολογικές αναλύσεις ο Γιουβάλ Γκόρεν και ο Ντόρον Μπόνες, την στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη της Κουμάσας, η Στεφανία Χλουβεράκη, Αμαλία Σιάτου και Θοδωρής Μαρίνης, και υπάρχουν και άλλοι τομείς και άλλοι συνεργάτες, δεν αναφέρονται εδώ γιατί η συνεργασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ή γιατί αυτοί οι τομείς δεν έχουν ακόμα επαντρωθεί. Σε όλους αυτούς οφείλω φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω το βασικό σκεπτικό αλλά και τους στόχους των νέων ανασκαφών. Φυσικά το αυτονόητο, η συστηματική ανασκαφή, τεκμηρίωση και δημοσίευση του οικισμού. Η διεπιστημονική προσέγγιση και εφαρμογή νέων μεθόδων, κάτι που είναι επίσης αυτονόητο για κάθε πρόγραμμα το οποίο ξεκινά σε μακροπρόθεσμη βάση, όχι απλά να ανασκάψει, αλλά να συμβάλλει με τη δοκιμή ή εφαρμογή νέων μεθόδων και στο επίπεδο της αρχαιολογικής μεθοδολογίας. Η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο στοίχημα του νέου προγράμματος είναι φυσικά η συντήρηση και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Κουμάσας. Και τέλος, κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θα ήθελα να αναλύσω λίγο διεξοδικότερα. Ένας βασικός στόχος είναι η απάντηση κάποιων ερωτημάτων, τα οποία παραμένουν για κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον ανοιχτά. Αυτά τα επιστημονικά ερωτήματα αποτελούν και τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου προγράμματος. Εδώ θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και ξεκινάω με το macro scale. Θα σας παρουσιάσω μόνο τρία βασικά ερωτήματα σε τρεις διαφορετικές κλίμακες. Στο macro scale, ένα βασικό ανοιχτό ερώτημα στην ιστορία της μινωικής αρχαιολογίας είναι η ιστορία ενός οικισμού και τη σχέτισή του με ένα νεκροταφείο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Κουμάσα ή τη Μεσαρά, αλλά και ολόκληρη τη μινωική Κρήτη, γιατί, και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα επανέλθω, όπως είναι γνωστό, για διάφορες περιόδους του μινωικού πολιτισμού, για μια πολύ σημαντική περίοδο, απουσιάζουν σχεδόν παντελώς τα νεκροταφεία και στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται μια χρονολογική ασυμφωνία μεταξύ παρακείμενων νεκροταφείων και οικισμών. Η ανασκαφή της Κουμάσας θα προσπαθήσει να απαντήσει και αυτό το ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή στο τέλος της παλαιοανακτορικής περίοδου σε ένα κέντρο η χρήση του οποίου, η οικιστική του χρήση, συνεχίζεται προφανώς χωρίς καμία διακοπή μέχρι και τα νέο ανακτορικά αλλά και μετανακτορικά χρόνια.
Στο επίπεδο του μέσου scale, δηλαδή στο επίπεδο της, στην κλίμακα της Κουμάσας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, το βασικό ερώτημα είναι να δει κανείς, να μελετήσει κανείς ποια ήταν η σχέση της Κουμάσας με το σημαντικότερο κέντρο της περιοχής, το ανάκτορο της Φεστού, αλλά και άλλα σημαντικά κέντρα όπως η Αγία Τριάδα και το Δαμάντρι. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η εξέλιξη, να παρακολουθήσουμε διαχρονικά την εξέλιξη ενός μινωικού κέντρου πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εποχή των μεγάλων μινωικών ανακτόρων. Αυτή η ανάγκη για μία μη ανακτορική προσέγγιση στην ιστορία της μινωικής Κρήτης είναι επιτακτική. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει συχνά πάρα πολλοί συνάδελφοι. Εδώ επιλέγω μόνο ένα, μία σχετική παραπομπή του Donald Haggis, ο οποίος γράφει, αναφερόμενο σε αυτό ακριβώς, σε αυτή την σκοπιά, η κλίμακα, «A critical scale of scientific analysis of the chronological, spatial and environmental diversity of the Minoan landscape». Αυτό που εννοεί εδώ είναι ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε την ιστορία της Μινωικής Κρήτης όχι μόνο από τα ανάκτορα, αλλά και από θέσεις της περιφέρειας. Είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά και αυτονόητο για όποιον δουλεύει στην Κρήτη, γιατί, όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει μόνο μία ιστορία της Μινωικής Κρήτης, αλλά υπάρχουν πολλές ιστορίες της Μινωικής Κρήτης, και αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο η ιστορία του ανακτόρου της Κνωσού, αλλά σχεδόν κάθε περιοχή στην Κρήτη, όχι μόνο στη Μινωική περίοδο, αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους, έχει την αξίωση να καταγραφεί η δικιά της ιστορία, που είναι σίγουρα διαφορετική από την ιστορία παρακείμενων περιοχών. Και στο microscale, μόνο δύο από τα πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Καταρχήν, πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σχετικά με την χρονολογική ασυμφωνία της Κουμάσας. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά αυτός ο πίνακας εδώ, αλλά τον χρησιμοποιώ γιατί είναι ένας από τους λίγους πίνακες που δεν δείχνουν απλώς τις κεραμικές φάσεις του μινωικού πολιτισμού, αλλά και τη διάρκεια τους, και γίνεται αυτονόητο ότι η προανακτορική περίοδος, η τρίτη χελιδιετία, η πιο μακρά περίοδος στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον είναι στην Κουμάσα ότι το νεκροταφείο χρονολογείται από τα πρωτομινωικά 2α έως ίσως και τα μεσομινωικά 2 χρόνια, ο οικισμός από τα μεσομινωικά 1β έως και τα ύστερομινωικά τουλάχιστον ύστερομινωικά 1 χρόνια, και το ιερό ίσως από τα μεσομινωικά 2 έως και τα ύστερομινωικά 3 χρόνια. Η χρήση των τριών μερών ή ζωνών της θέσης συμπίπτουν μόνο εν μέρη. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση γιατί αυτή η μεγάλη χρονολογική ασυμφωνία. Ένα άλλο ανοιχτό πρόβλημα στην κλίμακα, στο επίπεδο του microscale, είναι φυσικά και ο χαρακτήρας και η χρονολόγηση του ιερού. Αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία η οποία παρέθεσε ο Ξανθουδίδης στη δημοσίευση της Κουμάσας, με τα ευρήματα του ιερού, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους, από τα μεσομινωικά 2 έως και τα ύστερομινωικά 3 χρόνια. Είναι ο χαρακτήρας αλλά και η χρονολόγηση του ιερού παραμένουν και θα παραμείνουν δυστυχώς εξαιρετικά προβληματικά. Περνάω τώρα στο κύριο μέρος της παρουσίασής μου, στα αποτελέσματα και βρήματα των ανασκαφών μεταξύ του 2012 και 2015. Και όπως σας είπα, θα με βάση αυτά τα αποτελέσματα και βρήματα θα σας εξηγήσω πώς αναπροσαρμόστηκαν οι στόχοι του νέου ερευνητικού προγράμματος. Αλλά αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σύντομη αναφορά στις νέες μεθόδους που δοκιμάσαμε μέχρι τώρα κατά την ανασκαφή της Κουμάσας. Θα σας δώσω μόνο τρία παραδείγματα στο επίπεδο της τεκμηρίωσης, ερμηνείας και οργάνωσης, και σε μια προσπάθεια να πρωτοτυπήσω δεν θα αναφερθώ μόνο στις δυνατότητες των νέων μεθόδων, αλλά και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν, αλλά και στα λάθη που κάναμε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια μέχρι να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ξεκινώ αυτά τα παραδείγματα στο επίπεδο της τεκμηρίωσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε με την παραγγελία μιας
μιας δορυφορικής φωτογραφίας από το GOI One, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της πεδιάδας της Μεσαράς, των Αστερουσίων και της Νότιας Ακτής. Η Κουμάσα βρίσκεται σε αυτό περίπου το σημείο. Με βάση αυτό τον, δορυφορικό χάρτη, έγινε μία επεξεργασία του σε μορφομετρικό χάρτη, αλλά και μία υδρολογική ανάλυση της περιοχής από την Ειρήνα Ράμπεν-Ζάιφν. Αυτή η συστηματική δουλειά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ήδη το 2012 είχαμε τη δυνατότητα να σαρώσουμε μία μεγάλη επιφάνεια γύρω από την ανασκαφή της Κουμάσας σε συνολική έκταση 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων με ένα terrestrial laser scanner. Τα συν και τα πλην αυτής της μεθόδου, στα συν, στα φοβερά πλεονεκτήματα, η τεράστια αυτή έκταση καλύπτεται μέσα σε ούτε καν σε 2 μέρες, μέσα σε 1,5 μέρα. Η επεξεργασία όμως των δεδομένων διαρκεί τουλάχιστον 2 μήνες και είναι εξαιρετικά ακριβή. Το αποτέλεσμα πάντως αξίζει, γιατί έχουμε τη δυνατότητα ενός τρισδιάστατου μοντέλου της ανασκαφής και της ευρύτερης περιοχής της Κουμάσας, το οποίο με έναν πολύ απλό τρόπο μπορούμε να επεξεργαστούμε αφαιρώντας τη βλάστηση, και αφαιρώντας τη βλάστηση γίνονται σε διάφορα σημεία ορατά τείχη, οι οποίοι δεν διακρίνονται ούτε καν όταν είναι κανείς εκεί. Αυτό είναι το συνολικό τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής. Διακρίνεται στη μέση η ανασκαφή, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν βάση όχι μόνο για τις γενικές κατόψεις της ανασκαφής, αλλά και για άλλα τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία απεικονίζουν την Κουμάσα αλλά και, και την ευρύτερη περιοχή με έναν πιο εύληπτο τρόπο. Περνάω σε ένα μεγάλο αρχαιολογικό πρόβλημα, μάλλον ένα αρχαιολογικό δίλημα, το οποίο μας τέθηκε εξ αρχής, δηλαδή το δίλημα μεταξύ μιας ψηφιακής ή παραδοσιακής τεκμηρίωσης του ανασκαφικού προγράμματος. Η αρχική ιδέα ήταν να τεκμηριωθεί η ανασκαφή με αποκλειστικά ψηφιακό τρόπο. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν ο πιο οικονομικός τρόπος και επέτρεπε έναν πιο ταχύ ρυθμό των ανασκαφικών εργασιών. Αυτό σήμαινε πολύ απλά ότι η θέση κάθε μικροαντικειμένου τεκμηριωνόταν με ένα total station. Η θέση αυτή αποτυπωνόταν με μια πολύ απλή εφαρμογή ενός AutoCAD στον ψηφιακό χάρτη της ανασκαφής. Και για τα αρχαιολογικά σχέδια χρησιμοποιούσαμε μόνο μία φωτογραμετρία. Δεν ήταν δηλαδή απαραίτητο κάποιος να κάθεται 3 ώρες πάνω από μία ανασκαφική τομή, αλλά αρκούσε μία φωτογραφία την οποία κανείς θα μπορούσε να επεξεργαστεί μετά το τέλος της ημέρας, το απόγευμα ή την επόμενη ημέρα, στο γραφείο. Για να σας δείξω τις δυνατότητες της ψηφιακής τεκμηρίωσης, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα το να αποτυπώνονται τα ακριβή σημεία έβρεσης κάθε μικροαντικειμένου σε έναν ψηφιακό χάρτη. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα νέφος σημείων, δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Είναι η θέση έβρεσης των 400 περίπου μικροαντικειμένων της ανασκαφής του 2012 στον οικισμό, στο ιερό και κάτω στο νεκροταφείο. Αυτό το βλέπετε και εδώ. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα και διευκολύνουν πάρα πολύ τις ανασκαφικές εργασίες αλλά και την αρχαιολογική τεκμηρίωση, αλλά όπως διαπιστώσαμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν το παραδοσιακό ανασκαφικό ημερολόγιο. Αυτό που διαπίστωσε και ο ίδιος στην προσπάθεια να συντάξω τις πρώτες ανασκαφικές εκθέσεις ήταν ότι μπορούσα να δουλέψω πολύ ευκολότερα με το ημερολόγιο της κυρίας Τσιγκουνάκη παρά με το πολύπλοκο σύστημα ψηφιακής τεκμηρίωσης το οποίο χρησιμοποιούσαμε. Είναι πράγματι εύκολο με το πάτημα ενός κουμπιού να βρει κανείς την ακριβή θέση οποιαδήποτε αντικειμένου σε οποιοδήποτε σημείο της ανασκαφής της Κουμάσας, αλλά είναι αδύνατον όταν κανείς θέλει να αναφερθεί στην ανασκαφική του έκθεση σε κάποιες ανασκαφικές αρχαιολογικές συνάφειες, να το κάνει αυτό μόνο στο επίπεδο της ψηφιακής τεκμηρίωσης. Δηλαδή, και γι' αυτό χρειάστηκε 3 τουλάχιστον χρόνια για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που για κάποιους από εσάς είναι ίσως αυτονόητο, οι ψηφιακές μέθοδοι δεν μπορούν, τουλάχιστον ακόμη, να τεκμηριώσουν αρχαιολογικές συνάφειες όπως ένα παραδοσιακό ανασκαφικό ημερολόγιο.
ποια είναι η συνέπεια αυτής της διαπίστωσης ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Αν έχει κανείς τη δυνατότητα ψηφιακής τεκμηρίωσης, μπορεί να το κάνει, αλλά όχι χωρίς ένα παραδοσιακό ανασκαφικό ημερολόγιο. Αν κανείς δεν έχει δυνατότητα μιας ψηφιακής τεκμηρίωσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς πρόβλημα μόνο το παραδοσιακό ανασκαφικό ημερολόγιο, γιατί νομίζω ότι αυτό αρκεί. Το ίδιο πρόβλημα ή δίλημα αφορά και τα αρχαιολογικά σχέδια. Η φωτογραμμετρία προσφέρει τη δυνατότητα να γίνουν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο, το οποίο για μένα δεν είναι ούτε καν δημοσιεύσιμο. Για να γίνει ένα σχέδιο δημοσιεύσιμο, χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία με το χέρι, αλλά ούτε και αυτό το σχέδιο, αλλά ούτε και αυτές οι μέθοδοι. Εδώ είναι η αποτύπωση ενός στίχου στην Κουμάσα με ένα imaging station, με ένα προχωρημένο ηλεκτρονικό ταχύμετρο. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το παραδοσιακό αρχαιολογικό σχέδιο, δηλαδή το σχέδιο με το χέρι. Και την απάντηση στο γιατί την έδωσε μία συνάλφος, καθηγήτρια στην ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είπε ότι ένα αρχαιολογικό σχέδιο που γίνεται με το χέρι δείχνει όχι μόνο αυτά που φαίνονται, αλλά αυτά και αυτά που δεν φαίνονται. Και αυτό νομίζω είναι καθοριστικό, γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει καμία συσκευή μηχανή ψηφιακής τεκμηρίωσης. Αυτά είναι διάφορα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Περνάω σε ένα άλλο παράδειγμα νέων μεθόδων. Είναι η προσπάθεια ενός συνδυασμού της τρωματογραφίας με τη μικρομορφολογία. Στην Κουμάσα έχουμε, όπως θα δούμε αμέσως μετά, το προνόμιο να έχουμε μεγάλες, πολύ παχές στρωματογραφικές τομές, οι οποίες ξεκινούν από τα μεσομονωικά 1α ή 1β χρόνια και φτάνουν τουλάχιστον σε αυτό το σημείο στα ιστορομονωικά 1 χρόνια. Σε ορισμένα σημεία οι τομές αυτές έχουν βάθος ή τουλάχιστον η τύχη 3 μέτρων. Η μικρομορφολογική ανάλυση, δηλαδή η δειγματοληψία και η κατασκευή των λεπτών τομών, γίνεται με τη βοήθεια ενός φορητού εργαστηρίου που κατασκεύασε ο Γιουβάλ Γκόρεν επί τόπου, κάτι που διευκολύνει πολύ την επεξεργασία, μάλλον την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Η δικιά μας ιδέα είναι να συνδυάσουμε αυτές τις δύο μεθόδους σε μία, όπως τη λέμε, μικροστρωματογραφική ανάλυση, για να περάσουμε έτσι από μία απλή αλληλουχία κεραμικών φάσεων σε μία πιο περιεκτική ιστορική ανασύνθεση. Τι εννοώ με αυτό? Μία παραδοσιακή στρωματογραφία μας δίνει μία πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για το ποιες κεραμικές φάσεις ή ποιες αρχιτεκτονικές φάσεις αντιπροσωπεύονται σε ένα οικισμό, αλλά τίποτα παραπάνω. Μας δίνει μία πληροφορία για τον αριθμό των φάσεων και την αλληλουχία τους. Δηλαδή, ότι εδώ έχουμε την φάση μεσομενοϊκή 1β, 2 ή 2α, μεσομενοϊκή 3 και ιστορομενοϊκή 1α. Και η μοναδική πληροφορία που ίσως μπορεί κανείς να κερδίσει, να αντλήσει από μία παραδοσιακή στρωματογραφία είναι ότι ίσως η πιο σημαντική φάση είναι μεσομενοϊκή 3, γιατί η επίχωση είναι, το πάχος του στρώματος είναι διπλάσιο από το πάχος του στρώματος των άλλων στρωμάτων, κάτι το οποίο ως κριτήριο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Εάν συνδυάσει κανείς τη στρωματογραφία με μικρομορφολογικά δείγματα που παίρνονται από κάθε στρώμα και τα ανασυνθέσει σε μία μικροστρωματογραφική τομή, ίσως έχει κανείς τη δυνατότητα να γράψει από την αρχαιολογία ιστορία. Και με αυτό εννοώ να συμπληρώσει την αλληλουχία κεραμικών φάσεων με πληροφορίες οι οποίες είναι καθοριστικές για την ανασύνθεση της ιστορικής εξέλιξης ενός κέντρου. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αν έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε, αν μεταξύ της, σας δίνω ένα παράδειγμα, της μεσομενοϊκής 2 ή 2β φάσης και της μεσομενοϊκής 3 ή ιστορομενοϊκής 1α, υπήρξε ένα κενό στην ιστορία του οικισμού, μια εγκατάλειψη η οποία κράτησε ίσως ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ίσως και κάποιες δεκαετίες. Αυτά είναι κάποιες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να τεκμηριωθούν με αξιοπιστία μετά την ανάλυση των μικρομορφολογικών δειγμάτων. Και έτσι να μας δώσουν μια πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία αυτού του κέντρου.
Και περνάω ως τελευταίο παράδειγμα των νέων μεθόδων. Είναι κάτι που αφορά καθαρά όχι το επιστημονικό κομμάτι, αλλά το κομμάτι της λογιστικής οργάνωσης. Ένα πρόβλημα το οποίο έχουν αντιμετωπίσει όλοι οι συνάδελφοι που διευθύνουν ανασκαφές. Η διαχείριση του μεγάλου αριθμού ευρημάτων, ιδιαίτερα όταν το πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο. Δοκιμάσαμε το 2015, πέρσι δηλαδή για πρώτη φορά, ένα νέο σύστημα, δηλαδή ετικέτες με barcodes, όπως στα προϊόντα τα οποία αγοράζεται σε κάθε σούπερ μάρκετ, τα οποία σαρώνονται με ένα τερματικό στο ταμείο. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος? Τα barcodes προσφέρουν το πλεονέκτημα της πολύ γρήγορης και εξαιρετικά αξιόπιστης καταμέτρησης των ευρημάτων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, αλλά και κατά τη διάρκεια της παράδοσης του στην εφορία, δηλαδή όταν κανείς θέλει να συντάξει τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής. Είναι εξαιρετικά απλό να συντάξει κανείς barcodes, το κάνει κανείς και από το ίντερνετ χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν κοστίζει και απολύτως τίποτα. Εμείς είχαμε το φοβερό πρόβλημα ότι είχαμε τρία διαφορετικά σημεία ελέγχου, τα οποία θα σας τα δείξω αμέσως, και με ένα πάρα πολύ απλό λογισμικό, το οποίο δανειστήκαμε από τη διοίκηση του Πανεπιστήμιου της Χαϊδελβέργης, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη διεκπεραίωση της εσωτερικής αλληλογραφίας του, το εφαρμόσαμε στην ανασκαφή για να ελέγξουμε με αξιοπιστία και ταχύτητα τη μετακίνηση των ευρημάτων από την ανασκαφή στην Κουμάσα, στη Γόρτινα για την προσωρινή τους φύλαξη κατά τη διάρκεια της ανασκαφής και μετά την μόνιμη τους αποθήκευση στις αποθήκες της εφορίας στο Ηράκλειο. Τα ευρήματα έπαιρναν τη στιγμή που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, μία έμπαιναν στο κουτάκι τους, μία ετικέτα με ένα barcode, το οποίο σαρωνόταν με ένα φορητό τερματικό, περνούσε στη βάση δεδομένων και τσεκαρόταν κάθε φορά που έπρεπε να μετακινηθεί, δηλαδή να αλλάξει χέρια. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε έναν συνεχή έλεγχο και μάλιστα αξιόπιστο έλεγχο για το πού βρίσκονται τα ευρήματα και αν όλα τα ευρήματα βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο προσφέρει αυτό το σύστημα ή μπορεί να προσφέρει στο μέλλον με σχεδόν μηδενικό κόστος είναι εάν γίνει προσβάσιμο στο διαδίκτυο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, να κάνει κανείς την τράπεζα δεδομένων προσβάσιμη στο διαδίκτυο και να την προστατεύσει με ένα κωδικό, είναι ότι μπορεί όχι μόνο κάθε μέλος της ανασκαφής, αλλά και αυτό για μένα είναι σημαντικότερο, και η εφορία στο Ηράκλειο να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τι έχουμε βρει, πόσα είναι τα ευρήματά μας και σε ποιο ακριβώς σημείο αυτά βρίσκονται. Επίσης, εισαγάγαμε και ένα καινούργιο σύστημα στην κατά την φύλαξη των ευρημάτων με τους QR codes. Εφοδιάσαμε τις ενδείξεις στις κλούβες με QR codes, που βλέπετε εδώ, οι οποίοι προσφέρουν το πλεονέκτημα ακόμα και αν κανείς δεν έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, με ένα smartphone ή tablet να περιέχουν ολόκληρες λίστες, δηλαδή τα περιεχόμενα κάθε κλούβας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, μπορεί με ένα απλό smartphone να διαβάσει κανείς μία λίστα η οποία περιέχει 4.296 σημεία. Αυτό σημαίνει μία λίστα, έναν κατάλογο αντικειμένων, ο οποίος έχει έκταση περίπου 4 σελίδων. Περνάω στα αποτελέσματα μετά από αυτή την αναφορά στις δοκιμές νέων μεθόδων, στα αποτελέσματα και ευρήματα των νέων ανασκαφών. Βλέπουμε εδώ για μια ακόμα φορά την έκταση του οικισμού, το ιερό και το νεκροταφείο. Ξεκινάω φυσικά από τον οικισμό και σας αναφέρω πολύ συνοπτικά, χωρίς να διεισδύω σε βάθος τα διάφορα επιστημονικά προβλήματα που αφορούν μόνο τους πολύ ειδικούς, τα πιο σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχήν, ο οικισμός, τουλάχιστον η φάση την οποία ανασκάπτουμε, χρονολογείται στη νέο ακτορική περίοδο. Είναι η στερομηνοϊκή 1, την οποία ακόμα δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε ένα α ή ένα β. Αυτή είναι και η κύρια φάση του οικισμού. Βλέπετε εδώ ένα κονικό κύπελο και ένα προχοίδιο που χρονολογούνται σε αυτή την περίοδο. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα κτίρια που έχουμε αποκαλύψει,
χρονολογούνται στην Ιστερομενική 1. Αυτή δεν ήταν όμως η μοναδική φάση του οικισμού. Κάτω από τις αποθήκες, αποθηκευτικούς χώρους ενός πολύ μεγάλου κτηρίου στο νότιο τμήμα του οικισμού, το οποίο είχε ανασκαφεί από τους Αθανασία Κάντα, Αλεξάνδρα Καρίτσου και Αναστασία Τσιγκουνάκη και ίσως και από τον Ξανθουδίδη, αν και δεν έχουμε καμία πληροφορία, βρέθηκαν και παλαιότερες φάσεις. Εδώ βλέπετε και παλαιότερους στίχους, τουλάχιστον τρεις παλαιότερες οικοδομικές φάσεις, αλλά και κεραμική που χρονολογείται από τα Μεσομνοϊκά 1Β έως και τα Ιστερομνοϊκά 1 χρόνια. Η έκταση του οικισμού υπολογίζεται σε περίπου 6 εκτάρια με βάση μια σύντομη επιφανειακή έρευνα που κάναμε. Αυτή είναι η σίγουρη έκταση του οικισμού και αυτή η πιθανολογούμενη, εδώ βλέπετε ότι δεν είναι πολύ σωστό, περιλαμβάνεται σε αυτή την έκταση και το νεκροταφείο. Όσον αφορά το ιερό, το πιο προβληματικό τμήμα του οικισμού, το οποίο βρίσκεται και στο πιο υψηλό σημείο του, σε μια θέση η οποία έχει προσφέρει μια καταπληκτική θέα στο μεγαλύτερο τμήμα της πεδιάδας της Μεσαράς. Αυτό που κάναμε ήταν να αποκαλύψουμε για τρίτη φορά, μετά τις ανασκαφές του Ξανθουδίδη, το 1905 και 1906 και τις ανασκαφές των Κάντα, Καρέτσου και Τζιγκουνάκη το 1991 και 1992, κάποια από αυτά τα κτίρια. Το κάναμε γιατί δεν είχαμε πάρα πολλά στοιχεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των ανασκαφικών εργασιών ανασκάπταμε επιχώσεις χωρίς σχεδόν καθόλου κεραμική, κάτι που δυσχεραίνει εξαιρετικά το έργο της ερμηνείας αυτού του χώρου, αλλά και της προσπάθειας χρονολόγησής του. Ο πιο σημαντικός χώρος του ιερού είναι αυτός, ο χώρος 1, τον οποίο αναφέρει απλώς ο Ξανθουδίδης, τον βλέπετε εδώ, και ο οποίος είχε αποκαλυφθεί και κατά την ανασκαφή του 1991 και 1992. Ο χώρος 1 είναι διακοσμημένος με κονίαμα, τουλάχιστον η τύχη του, με ένα λευκό κονίαμα εξαιρετικής ποιότητας και όχι μόνο η τύχη αλλά και το δάπεδο το οποίο είναι πλακόστρωτο. Τα διάφορα των πλακών έχουν γεμιστεί με ερυθρό κονίαμα. Είναι μια διακόσμηση η οποία μας είναι γνωστή από άλλους χώρους της ύστερης εποχής του Χαλκού εξαιρετικής σημασίας. Σας δίνω μόνο δύο παραδείγματα. Μία από την πρώιμη φάση της αίθουσας του θρόνου στην Γνωσό, με ακριβώς την ίδια διαμόρφωση δαπέδου και φυσικά το δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας στο ακροτήρι. Η διακόσμηση αυτή είναι προφανώς ενδεικτική για την ιδιαίτερη σημασία του χώρου. Είναι βέβαια θλιβερό να βλέπει κανείς σε τι κατάσταση βρήκαμε εμείς αυτό το χώρο και σε τι κατάσταση ήταν το πλακόστρωτο δάπεδο κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 1991 και 1992. Δεν έχει καθαριστεί εδώ ακόμα ο χώρος, αυτή την ανασκαφική φωτογραφία, αλλά αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια τεράστια τρύπα, η οποία ανοίχθηκε γύρω στο 2000 από λάθρα ανασκαφής. Το καλό ήταν ότι μας αποκάλυψε η επέμβαση αυτή ένα παλαιότερο δάπεδο, το οποίο ήταν και αυτό επικονιαμένο με γαλάζιο κονίαμα, σε βάθος 20 πόντων κάτω από το νεότερο. Σε αυτό τον πολύ μικρό χώρο, εμβαδού γύρω στα 15 μέτρα, έχουμε τουλάχιστον 4 οικοδομικές φάσεις. Η χρήση και η χρονολόγησή του παραμένουν εξαιρετικά προβληματικές, γιατί και εμείς, αλλά ούτε και κατά τις ανασκαφές του στη δεκαετία του 90 βρέθηκε καθόλου κεραμική. Ο Ξανθουδίδης είχε ανασκάψει το χώρο και αφαιρέσει ευρήματα και κεραμική. Αλλά είχε προφανώς τελετουργικό χαρακτήρα, αυτή είναι μια υπόθεση, αν λάβει κανείς υπόψη την πολυτελή του διακόσμηση και το μικρό του μέγεθος. Η περιοχή του ιερού έχει και άλλα κτίρια τα οποία ξανααποκαλύψαμε. Μόνο σε ένα κτίριο η ανασκαφή αποκάλυψε το κτίριο αυτό για πρώτη φορά. Το βλέπετε και εδώ δεξιά με ένα επιβλητικό κατόφλι και τον όλμο για τον στροφέα του Θυρόφυλλου. Στο κτίριο αυτό, εδώ βλέπετε το εσωτερικό του, αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην ανασκαφή του 2014 και τα πρώτα θραύσματα τοιχογραφιών, δηλαδή κονιάματος
με διακόσμηση η οποία παραμένει, όπως βλέπετε εδώ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, καθαρά γραμμική. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν αυτές οι τοιχογραφίες χρονολογούνται πράγματι στην νεοανακτορική περίοδο. Δεν αποκλείεται να είναι παλαιοανακτορικές, αλλά αυτό είναι κάτι, ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσουμε, ελπίζουμε, στη συνέχεια. Βλέπετε τρεις φωτογραφίες από τρεις διαφορετικές φάσεις εξερεύνησης του ιερού από την επίσκεψη Γερμανών αρχαιολόγων το 1907, κατά πάσα πιθανότητα από την ανασκαφή του 1992 και από τη δικιά μας ανασκαφή. Προσπαθήσαμε να ταυτίσουμε, έχουν τραβηχτεί πάνω κάτω από το ίδιο σημείο, να ταυτίσουμε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ή πέτρες στις τρεις αυτές φωτογραφίες, δεν το καταφέραμε σε καμία περίπτωση. Κάτι που μας προβλημάτισε πολύ, ειδικά αναζητήσαμε μάταια αυτές εδώ τις επιμελώς λαξευμένες πέτρες και αυτό που φαίνεται να είναι σαν βάση κείωνα, αλλά δεν τις βρήκαμε. Παρά το γεγονός ότι η φωτογραφία τραβήθηκε από το ίδιο ακριβώς σημείο, προφανώς δεν πρόκειται να τις βρούμε ποτέ. Αλλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αυτές οι πέτρες, οι λίθοι, ίσως δεν είναι μινωικοί, αλλά ανήκουν σε μία μεταγενέστερη περίοδο, γιατί είναι επιμελώς λαξευμένοι. Για την μεταμινωική χρονολόγησή τους έχουν μία ένδειξη, την οποία θα σας την αναφέρω αμέσως. Αυτή είναι η ένδειξη. Για πρώτη φορά στην ανασκαφή του 2014 βρήκαμε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, αποκαλύφθηκαν τα ίχνη, ένα μόνο κομμάτι, το υπόλοιπο είναι ακόμα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτό το σημείο ένα κτίριο, ίσως το θεμέλιο ενός κτιρίου, ίσως μικρού ναού, ο οποίος χρονολογείται με βάση την κεραμική, ίσως την ελληνιστική περίοδο. Το κτίριο αυτό θα αποκαλύψουμε στις προσεχείς χρονιές. Είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια εγκατάσταση ή δραστηριότητα πάνω στα ερείπια του μινωικού οικισμού σε μια ιστορική περίοδο, τουλάχιστον ίσως μια χιλιετία μετά την οριστική του εγκατάλειψη στα μινωικά χρόνια. Και περνάω στην περιοχή του νεκροταφείου, το οποίο βλέπετε εδώ στην θέση Τραχαλιάς, η πιο γνωστή περιοχή, στη βιβλιογραφία τουλάχιστον, της μινωικής αυτής θέσης. Από το νεκροταφείο, το οποίο είναι πάνω κάτω γνωστό, τουλάχιστον για τους μινωικούς αρχαιολόγους, στο νεκροταφείο έχουμε τρεις θολωτούς τάφους και ένα ταφικό κτίριο, το ταφικό κτίριο Γάμα. Το νεκροταφείο θεωρούνταν πλήρως ανεσκαμμένο από τον Στέφανο Ξανθουδίδη και γι' αυτό εμείς αρχικά δεν είχαμε καμία πρόθεση να ξεκινήσουμε στο νεκροταφείο μία συστηματική ανασκαφή. Η μοναδική μας πρόθεση ήταν να μελετήσουμε συστηματικά μόνο τον οικισμό και το ιερό. Θέλαμε να καθαρίσουμε το νεκροταφείο για να κάνουμε ένα νέο ψηφιακό του σχέδιο, ιδιαίτερα λεπτομερές, και αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο, γιατί η κάτοψη που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Ξανθουδίδη και η οποία ανατυπώνεται και σχολιάζεται ξανά και ξανά σε άπειρα άρθρα αλλά και μονογραφίες σχετικά με την προανακτορική Κρήτη, περιέχει μία σειρά από χοντρά λάθη, το οποίο είναι παράδοξο, γιατί η δημοσίευση του Ξανθουδίδη ήταν εξαιρετικά προσεκτική, όπως σας είπα, πρότυπη για την εποχή της. Και αυτό είναι πολύ παράδοξο, γιατί στην ανασκαφική έκθεση, στο ελληνικό πρωτότυπο της αγγλικής δημοσίευσης που σας έδειξα στην αρχή, υπάρχει ένα πιο σωστό σχέδιο της ανασκαφής του νεκροταφείου, μια πιο σωστή κάτωψη, και αυτή περιέχει μια σειρά από χοντρά λάθη, αλλά τουλάχιστον όχι το πιο χοντρό λάθος, δηλαδή τον πολύ λανθασμένο προσανατολισμό των τάφων, και αυτό είναι κάτι που φαίνεται αμέσως. Οι τάφοι της Κουμάσας δεν είναι προσανατολισμένοι προσανατολικά, αλλά προς βόρειο-ανατολικά. Βλέπετε εδώ και τα δύο σχέδια είναι προσανατολισμένα προς βορρά, αλλά βλέπετε πόσο δραματική είναι η παρέκκληση μεταξύ δημοσιευμένου και αδημοσιεύτου σχεδίου. Το περίφημο πλακόστρωτο της Κουμάσας, το οποίο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές δημοσιεύσεις και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, από πολλούς νεαρούς συναδέλφους οι οποίοι εστιάζουν στους δημόσιους χώρους της προανακτορικής Κρήτης ως
χώρους στους οποίους γίνονταν διάφορες τελετουργίες, οι οποίες είχαν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στον χώρο των ταφικών εθήμων, αλλά και γενικά της κοινωνικής ομάδας. Το πλακόστρωτο αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπετε εδώ αρκετές διαφορές, είναι συμπληρωμένο. Κατά τη διάρκεια της δικιάς μας ανασκαφής βρήκαμε μόνο ελάχιστες πέτρες από το πλακόστρωτο, το οποίο δεν είναι δυστυχώς πλέον στη θέση του. Αλλά και αυτό το σχέδιο περιέχει μια σειρά από χοντρά λάθη. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η θέση του κτηρίου Γ, το οποίο βλέπετε εδώ κολλημένο στον θολωτό τάφο Ε. Η κατάσταση εδώ είναι εντελώς διαφορετική και φαίνεται καθαρά. Οποιοδήποτε φοιτητής αρχαιολογίας σε κάποια εκδρομή επισκεφτεί το χώρο, το διαπιστώνει αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά με το σχέδιο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η διπλή είσοδος, την οποία ανασύνθεσε ο Ξανθουδίδης στην είσοδο του θολωτού τάφου Β, η οποία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καν στο χώρο. Στις εργασίες στερέωσης που έγιναν μάλλον το 1960 ή 70, οι αρχαιολόγοι συμπλήρωσαν σωστά αυτό εδώ το διάχωρο. Δεν πρόκειται εδώ για διπλή είσοδο, για μια κανονική είσοδο ενός θολωτού τάφου. Εμείς δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε καμία συστηματική ανασκαφική έρευνα στον νεκροταφείο. Θέλαμε απλά να καθαρίσουμε κάποια σημεία για να κάνουμε, να αποτυπώσουμε το χώρο με μεγάλη ακρίβεια. Και ξεκινώντας ήδη από την πρώτη μέρα του καθαρισμού, άρχισαν να βγαίνουν μικροαντικείμενα στην επιφάνεια σε οποιοδήποτε χώρο του νεκροταφείου. Και αν το κάναμε αυτό, εδώ σας δείχνω για παράδειγμα το θολωτό τάφο Β. Διαπιστώσαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι μεγάλο μέρος του νεκροταφείου ήταν άσκαφο. Όχι ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά επρόκειτο για διάφορους θύλακες επίχωσης και σε διάφορα σημεία και για ολόκληρα στρώματα, τα οποία ο Ξανθουδίδης, ο οποίος έσκαβε κάτω από φοβερή πίεση χρόνου, γιατί έκανε τις δύο ανασκαφές, οι οποίες κράτησαν πάνω κάτω 3 εβδομάδες κάθε μία και τις 2 φορές το Δεκέμβριο, δεν πρόλαβε να ανασκάψει. Σας δίνω εδώ μόνο κάποια παραδείγματα για το πόσα ευρήματα έκρυβε ακόμα η κουμάσα, το νεκροταφείο της κουμάσας, όχι πλέον, γιατί έχουμε τελειώσει σχεδόν με την ανασκαφή. Διακρίνεται εδώ μια συστάδα πρωτομενοϊκών 2α αγγείων μπροστά από την είσοδο του θολωτού τάφου α. Εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πηξίδας του λεπτού ενχάρακτου ρυθμού. Πάρα πολλά αγγεία, τα περισσότερα χρονολογούνται κύπελα από διάφορες τελετουργίες στον ανοιχτό χώρο του νεκροταφείου. Τα περισσότερα από αυτά χρονολογούνται επίσης στην πρωτομενοϊκή 2α περίοδο, ο λεγόμενος ρυθμός κουμάσας. Άλλα ανεστραμμένα κύπελα σε διάφορες περιοχές του νεκροταφείου. Πάνω από αυτό το προανακτορικό κύπελο περνούσαν όλοι οι επισκέπτες, οι οποίοι επισκέφτηκαν την κουμάσα μέχρι και το 2014 και βρισκόταν μόνο 3 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, in situ. Κυκλαδικά, κυκλαδίζοντα ειδόλια, εδώ ένα παράδειγμα από το πρόκτισμα του θολωτού τάφου α, ένα άλλο κυκλαδικό, κυκλαδίζουν ειδόλιο εξωτερικά του ταφικού κτηρίου Β. Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση, μια στρώση λίθων ακριβώς μπροστά από την είσοδο του θολωτού τάφου Β. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν ήταν η στρώση λίθων, αλλά το γεγονός ότι περιείχε πλήθος λεπίδων οψιανών, σίγουρα in situ. Λεπίδες οψιανού, εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα, οι οποίες είχαν ρηχθεί σκόπιμα μπροστά από την είσοδο του τάφου, είχαν εναποτεθεί κατά τη διάρκεια μιας ταφικής τελετουργίας. Οι νέες ανασκαφές αποκάλυψαν και νέα ταφικά κτίρια, τα οποία είχαν διαφύγει της προσοχής του Ξανθουδίδη, τα οποία δεν είναι βέβαια τόσο σημαντικά όσο αυτά που ανέσκαψε. Εδώ ένας μικρός ταφικός αποθέτης μεταξύ του ταφικού κτηρίου Γ και του θολωτού τάφου Α, ο οποίος χρονολογείται στην πρωτομενοϊκή 2α περίοδο και περιείχε καμένα και μη καμένα οστά από δευτερογενείς ταφές και αρκετά αγγεία με προσφορές. Θα ξέρουμε τι περιείχαν όταν γίνουν οι σχετικές αναλύσεις. Πάρα πολλά άλλα ευρήματα, στα οποία θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα, γιατί προέρχονται από διαταραγμένη επίχωση, αποκαλύφθηκαν σε άλλες θέσεις του νεκροταφείου, κυρίως σε αυτό το σημείο, στο σημείο που οι κάτοικοι του χωριού της Κουμάσας
στις αρχές του 20ου αιώνα αφαίρεσαν το τμήμα του τοίχου του τάφου, προφανώς ένα μεγάλο μέρος της επίχωσης από το εσωτερικό του τάφου γλίστρησε προς τα έξω. Ο Ξανθουδίδης ανέσκαψε τον τάφο και ένα περίγραμμα, και σε ένα περίγραμμα 20 έως 30 πόντων εκτός, εξωτερικά του κυκλικού τοίχου, αλλά δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Εδώ είχαν γλιστρήσει πάμπολα, πολύτιμα μικροαντικείμενα από το εσωτερικό του τάφου προφανώς, ταφικά κτερίσματα διαφόρων περιόδων, μονοενδεικτικά χρυσά αντικείμενα, οικοσμήματα, 22 σφραγίδες διάφορων περιόδων από την προανακτορική και ως την πρώιμη παλαιοανακτορική περίοδο, εκατοντάδες ψήφοι και άλλα μικροαντικείμενα, τμήματα λίθινων αγκείων και πάμπολες λεπίδες οψιανού, από ένα άλλο σημείο διαταραγμένο, εξαιρετικά διατεριγμένο, γιατί ήταν τα μπάζα της ανασκαφής του Ξανθουδίδη, προέρχεται και ένα διπλωμένο χρυσό διάδειγμα με έκτυπη διακόσμηση, την οποία διακρίνεται εδώ πριν τον καθαρισμό του. Αλλά ένας πραγματικός αρχαιολογικός θησαυρός μας περίμενε στο ιστορικό του θολωτού τάφου Β, ο οποίος θεωρούνταν για παραπάνω από 100 χρόνια πλήρως ανεσκαμμένος, και αυτή ήταν η εικόνα την οποία αντίκριζε κάθε επισκέψη του τάφου. Εσωτερικό του τάφου στο οποίο είχε κάνει την εντύπωση ότι πατάει στο φυσικό βράχο. Διαπιστώσαμε αμέσως μετά τις πρώτες μέρες ότι ο Ξανθουδίδης σίγουρα εσκεμμένα έσκαψε το μισό τάφο μέχρι και τον Κούσκουρα και σταμάτησε στο υπόλοιπο μισό, στο βόρειο μισό του, στο τελευταίο ταφικό στρώμα. Αυτό το έκανε σκόπιμα για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί αυτό το τελευταίο ταφικό στρώμα δεν περιείχε ταφικά κτερίσματα, δηλαδή πολύτιμα μικροαντικείμενα, αλλά παρά μόνο ένα πλήθος από οστά δευτερογενών ταφών. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μέχρι την ανασκαφή του θολωτού τάφου Β στην Κουμάσα είχαμε μόνο μία φωτογραφία από το εσωτερικό ενός θολωτού τάφου, η οποία μας βοηθούσε να καταλάβουμε τι περίπου γινόταν εκεί. Έχουμε φυσικά τις περιγραφές του Ξανθουδίδη και των Ιταλών αρχαιολόγων που ανέσκαψαν την Αγία Τριάδα και το Καμιλάρι, εδώ από το Καμιλάρι, οι γνωστές φωτογραφίες, ανασκαφικές φωτογραφίες που δείχνουν τα παραμερισμένα οστά, κυρίως δευτερογενών ταφών και ταφικά κτερίσματα. Μοναδικά σημεία αναφοράς τα τελευταία χρόνια είναι και θα παραμείνουν φυσικά η Οδηγήτρια και το Λιβάρι, δύο συστηματικές δημοσιεύσεις που μας δίνουν για πρώτη φορά, των συναδέλφων Αντώνη Βασιλάκη και Γιάννη Παπαδάτου, για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι γινόταν στο εσωτερικό ενός θολωτού τάφου, αλλά πλέον για πρώτη φορά και σε έναν από τους σημαντικότερους θολωτούς τάφους της Μεσαράς και στον θολωτό τάφο Β. Χιλιάδες οστά δευτερογενών ταφών, τα οποία καθαρίζονται τα τελευταία τρία χρόνια. Πρόκειται για το κατώτατο ταφικό στρώμα και τα οποία θα μας δώσουν, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό με λεπτομέρεια, εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες, πιο σημαντικές πληροφορίες από οποιοδήποτε πολύτιμο έβριμα από το εσωτερικό του τάφου για τον πληθυσμό, την κοινωνική ομάδα που χρησιμοποιούσε το νεκροταφείο θολωτών τάφων της Κουμάσας. Τα περισσότερα από αυτά τα οστά ήταν καμένα και μάλιστα σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ελάχιστα από αυτά ήταν σε αρθρωμένη ή μη αρθρωμένη κατάσταση, εδώ δύο παραδείγματα. Σύντομα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το εσωτερικό του τάφου, τουλάχιστον στο κατώτατο του αυτό ταφικό στρώμα, περιείχε αποκλειστικά δευτερογενείς ταφές, αλλά και μια σειρά από επιτόπιες καύσεις. Αυτό το συμπέρασμα φυσικά δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά μια περιγραφή των αρχαιολογικών δεδομένων και καμία ερμηνεία. Η ερμηνεία αυτών των δεδομένων, όπως θα σας δείξω αμέσως, είναι πολύ δυσκολότερη. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο του τελευταίου αυτού, του κατώτατου αυτού ταφικού στρώματος, ήταν ότι έχει ένα πάχος 25 περίπου εκατοστών, δεν περιέχει μικροαντικείμενα, περιέχει ελάχιστα μόνο τμήματα αγκείων. Στην ανώτατη επιφάνεια βλέπετε το στρώμα, τη στρώση οστών,
και μία αρκετά παχιά επίχωση, στην οποία διακρίνονται 5 τουλάχιστον στρώσεις ή στρώματα. Η ανασκαφή, η αφαίρεση του στρώματος απαιτεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για να κατανοήσουμε γιατί και πώς είχαμε δευτερογενείς ταφές αλλά και καύσεις στο εσωτερικό του θολωτού τάφου Β. Η τριπλή αυτή τεκμηρίωση, η προσέγγιση, περιλαμβάνει την οστεοαρχαιολογική ανάλυση, η οποία γίνεται στο πάνω επίπεδο. Εδώ βλέπετε τις φοιτήτριες της Εύης Τριανταφύλου, της κυρία Κατσαβέλη και Κιορπέ. Την αρχαιολογική στρωματογραφία, η οποία γίνεται στο κατώτερο επίπεδο, και ταυτόχρονα τα μικρομορφολογικά δείγματα που παίρνονται από αυτό το στρώμα. Η τριπλή αυτή προσέγγιση, ίσως λέω, γιατί δεν είναι ακόμα σίγουρο, μας δώσει κάποιες απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήματα που έχουμε. Τα οστά προέρχονται από όλες τις ηλικιακές και ανατομικές ομάδες. Μια πρώτη ανάλυση γίνεται επί τόπου, αλλά η συστηματική ανάλυση για τη δημοσίευση θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Εδώ βλέπουμε μια παθολογική περίπτωση πρόωρης απώλειας δοντιών. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μας, για τους αρχαιολόγους, είναι οι 5 στρώσεις κάτω από την στρώση των οστών, τις οποίες βλέπετε εδώ σε αυτή την στρωματογραφική τομή, οι οποίες έχουν ήδη αναλυθεί μικρομορφολογικά, δείχνοντας ότι πρόκειται για 5 εντελώς διαφορετικά στρώματα. Εδώ βλέπετε δείγματα από το κάθε στρώμα και ένα από τα λίγα δείγματα το οποίο περιλαμβάνει παραπάνω από ένα από αυτά τα στρώματα, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι σε αυτά τα στρώματα 2 και 3 κάτω από το επίπεδο των οστών έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση ξύλων, κλαδιών και κοπριάς. Κάτι που σημαίνει, και τώρα περνάω από το αρχαιολογικό δεδομένο στην ερμηνεία, ότι αυτό που αποκαλύψαμε εμείς στο εσωτερικό του θολωτού τάφου Β είναι ίσως μία καύση, η οποία είχε προετοιμαστεί με επιμέλεια, δηλαδή πρώτα προετοιμάστηκε το έδαφος με καύσιμη ύλη και μετά απλώθηκαν χιλιάδες οστά δευτερογενών ταφών στον τάφο. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, μία πρώτη προσπάθεια ερμηνείας, η οποία χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά, εντατική δουλειά και αξιολόγηση των μικρομορφολογικών δεδομένων, γιατί είναι ακόμα work in progress. Τελειώνω με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων της ανασκαφής με μια πολύ σημαντική διαπίστωση, η οποία εξηγεί και γιατί εμείς μετά την ανασκαφή του Ξανθοδρίτη βρήκαμε τόσα πολλά νέα ευρήματα κατά τις αρχαιολογικές εργασίες στο νεκροταφείο. Σε διάφορα σημεία, είναι πλέον βέβαιο, διάφορα σημεία του ανοιχτού χώρου του νεκροταφείου, ότι ο Ξανθουδίδης σταμάτησε την ανασκαφή του σε ένα νεότερο δάπεδο του νεκροταφείου, το οποίο χρονολογείται στην πρωτομινωϊκή 2α περίοδο, όταν διαπίστωσε ότι τα περισσότερα αγγεία πατάνε πρωτομινωϊκά 2 αγγεία σε αυτό το δάπεδο, σταμάτησε σε αυτό το σημείο και δεν έσκαψε βαθύτερα. Εμείς, ξεκινώντας την ανασκαφή, βρήκαμε περίπου 10 πόντους νεροχώματος, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς επιχώνεται ένας χώρος στη χρονική διάρκεια 100 περίπου χρόνων, και συνεχίσαμε την ανασκαφή και σε βαθύτερο επίπεδο, αποκαλύπτοντας το προημότερο δάπεδο του νεκροταφείου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 20 έως 30 πόντων και το οποίο επίσης χρονολογείται στην πρωτομινωϊκή 2α περίοδο. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο πώς επιχώστηκε όλη σχεδόν η ανοιχτή περιοχή του νεκροταφείου με ένα τόσο παχύ στρώμα, ίσως πρόκειται για μια φυσική καταστροφή, ένα γεωλογικό φαινόμενο. Το στρώμα αυτό δεν είναι αρχαιολογικό γιατί περιέχει ελάχιστα ευρήματα, τα περισσότερα ευρήματα έρχονται στο φως σε αυτή εδώ την επιφάνεια. Και με αυτό κλείνω και τα αποτελέσματα των ανασκαφών του 2012 και 2015 και έρχομαι σιγά σιγά στο τέλος της παρουσίασής μου. Το πρώτο τελευταίο σημείο είναι η αναπροσαρμογή των στόχων, δηλαδή τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν με βάση τα συμπεράσματα των 4 αυτών ετών ανασκαφής. Η πρώτη αναπροσαρμογή στόχων έγινε ήδη ξεκάθαρη, ενώ δεν είχαμε πρόθεση να δουλέψουμε στο νεκροταφείο. Έχουμε εστιάσει την προσοχή μας τα 2 τελευταία χρόνια εκεί
και κυρίως για τον μεγάλο κίνδυνο λάθανας καφής. Υπήρξε ήδη μία μικρή επέμβαση. Η βασική μας επιτακτική προτεραιότητα είναι πλέον να τελειώσουμε οριστικά την ανασκαφή του νεκροταφείου, ίσως σε αυτόν τον χρόνο. Η επιστημονική αναπροσαρμογή στόχων αφορά μια σειρά από ανοιχτά ερωτήματα που μας προέκυψαν μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων ανασκαφικών ετών. Και αυτά τα ανοιχτά ερωτήματα έχουμε στο εσωτερικό θολωτών τάφων πρωτογενείς και δευτερογενείς ταφές. Εγώ ξεκινούσα πάντα με το δεδομένο ότι είχαμε κυρίως πρωτογενείς ταφές, αλλά μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε εξαιρετικά ελάχιστα στοιχεία για πρωτογενείς ταφές στο εσωτερικό ενός θολωτού τάφου, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Υπάρχει φυσικά μια πολύ φυσιολογική εξήγηση, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε με συστηματική δουλειά. Πρόκειται για μία καθαρτήρια ή περισσότερες τακτικές καύσεις στο εσωτερικό αυτού του τάφου, αλλά και άλλων μινωικών θολωτών τάφων. Πρόκειται για ένα καθαρισμό και αυτός ο γενικός καθαρισμός σχετίζεται με τη διακοπή χρήσης ενός θολωτού τάφου και ίσως και με τη διακοπή χρήσης ή με μία προσωρινή διακοπή ή τέλος της εγκατάστασης στον οικισμό και γίνεται την στιγμή της διακοπής της χρήσης του τάφου ή την στιγμή της επαναχρησιμοποίησης του για τις επόμενες γενιές ή και αιώνες. Ένας δεύτερος νέος στόχος, ο οποίος είναι επίσης πολύ σημαντικός, αφορά τη σχέση οικισμού και νεκροταφείου, την οποία βλέπετε εδώ, όπως σας έδειξε προηγουμένως, ο οικισμός στο νεκροταφείο, ακριβώς στη μέση ένας αγρός, τον οποίο προσπαθούμε να αγοράσουμε, χωρίζει τα τελευταία κτίρια του οικισμού από το νεκροταφείο, αλλά ακόμα και αν αυτός ο χώρος είναι κενός, η απόσταση μεταξύ νέου ανακτορικού οικισμού και προανακτορικού ή πάλι ανακτορικού νεκροταφείου είναι ελάχιστη. Και από αυτό προκύπτει ένα βασικό ερώτημα, ποιο ρόλο έπαιζε το πάλι ανακτορικό νεκροταφείο στα χρόνια του νέου ανακτορικού οικισμού. Και αυτό το βλέπετε εδώ, ίσως πιο καθαρά, δηλαδή τα ερείπετο νεκροταφείο, τουλάχιστον το σημείο του, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε στα νέο ανακτορικά χρόνια, βρισκόταν ακριβώς στα όρια του νέου ανακτορικού οικισμού. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι προς το παρόν δεν έχουμε σχεδόν καμία ένδειξη για οποιαδήποτε νέο ανακτορική δραστηριότητα σε ένα νεκροταφείο το οποίο απήχε μόνο λίγα μέτρα από τα νέο ανακτορικά σπίτια. Σε ένα τέτοιο σημείο, στο οποίο η μοναδική πιθανή εξήγηση θα ήταν ότι αυτός ο χώρος είχε θεωρηθεί ως ένα είδος ταμπού, τουλάχιστον στα νεοανακτορικά χρόνια. Από αυτό προκύπτει φυσικά ένα άλλο βασικό ερώτημα, το οποίο αφορά όχι μόνο την Κουμάσα, αλλά και ολόκληρη τη Μινωική Κρήτη, πού είναι η νεοανακτορική τάφη. Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς αυτό το μεγάλο ερώτημα που ταλανίζει τη μινωική αρχαιολογία εδώ και χρόνια, ότι σε έναν οικισμό, η χρήση του οποίου συνεχίζεται και τα νεοανακτορικά χρόνια, ξαφνικά το πολύ σημαντικό του νεκροταφείο εγκαταλείπεται. Η τάφη αυτή είναι προφανώς σε κάποιο άλλο σημείο, αλλά σίγουρα όχι, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, στο χώρο του προανακτορικού ή παλαιανακτορικού νεκροταφείου. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και τέλος, η ανασκαφή των τεσσάρων χρόνων μας βοήθησε να συγκεκριμενοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει σε σχέση με την ένταξη της Κουμάσας στην πολιτική γεωγραφία της Νότιας ή Κεντρικής Κρήτης. Και με αυτό εννοώ ποιο ρόλο έπαιζε η Κουμάσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρουσία των ανακτόρων, πώς μπορούμε να συνδέσουμε την Κουμάσα με το ανάκτορο της Φεστού ή το κέντρο της Αγίας Τριάδας, ποια ήταν η θέση της Κουμάσας στην οικιστική ιεραρχία της περιοχής, ήταν μια σχέση εμπορικών επαφών, δηλαδή σχέσεις ή εξάρτησης, και σιγά σιγά κατανοούμε ότι η αρχιτεκτονική, η κεραμική και τα οποιαδήποτε συγμένα αντικείμενα μπορούν να μας δώσουν κάποια στοιχεία, κάποια έγκυρα κριτήρια για να διαπιστώσουμε εμπορικές σχέσεις. Το μοναδικό αρχαιολογικό κριτήριο το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να διαπιστώσουμε μια πολιτική ή διοικητική εξάρτηση από τον άκτορο της Φεστού ή από άλλο κάποιο μεγάλο κέντρο, είναι μόνο η
θα μπορούσαν να είναι μόνο τα σφραγίσματα. Η αρχιτεκτονική θα μας βοηθήσει να δούμε εάν η Κουμάσα στην παλαιοανακτορική περίοδο ήταν σημαντικότερο κέντρο από ότι στην νεοανακτορική. Αυτό αφορά τις τεχνικές κατασκευής και την ποιότητα τον εξοπλισμό των εσωτερικών χώρων. Τα εισηγμένα αντικείμενα και κεραμική θα μας βοηθήσουν να ανασυνθέσουμε δίκτυα εμπορικών ή άλλων επαφών, αλλά αν δεν υπάρχουν σφραγίσματα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για να διαπιστώσουμε και τα επόμενα χρόνια το πολιτικό στάτους της Κουμάσας σε σχέση με το ανάκτορο της Φεστού ή κάποιο άλλο μεγάλο κέντρο στην περιοχή της Μεσαράς. Τελειώνω με αυτό που για το δικό μας πρόγραμμα αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πρόκληση και πιο σημαντικό στόχο, και αυτός είναι τα οράματα. Και αυτός ο στόχος αφορά την ένταξη της Κουμάσας στην ευρύτερη περιοχή της και κυρίως στην περιοχή όχι της Μεσαράς, η οποία είναι γνωστή, αλλά κυρίως στην περιοχή των απομονωμένων, των απομονωμένων αστερουσίων. Η Κουμάσα έχει ως οικισμός ένα μεθόριο χαρακτήρα, βρίσκεται ακριβώς εδώ, στο όριο μεταξύ των απομονωμένων αστερουσίων και της έφορης πεδιάδας της Μεσαράς. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι φυσικά τα αστερούσια, στα οποία δεσπόζει αυτό το μέρος των αστερουσίων ο επιβλητικός Κόφινας, ένα από τα σημαντικότερα μινωικά ιερά κορυφής, τον οποίο βλέπετε εδώ, και από τον οποίο έχει κανείς μία απεριόριστη σχεδόν θέα σχεδόν σε ολόκληρη την πεδιάδα της Μεσαράς, στο βάθος διακρίνεται τον Ψιλορίτη, και από την άλλη πλευρά σε τουλάχιστον τέσσερα και ίσως παραπάνω μινωικά λιμάνια, το Λέντα, την Τρυπητή, το Σαλαμιά και πιθανότητα επίσης ένα μινωικό λιμάνι, τον Άγιο Ιωάννη. Από τις αυτονόητες υποχρεώσεις μας που είναι ανασκαφή, μελέτη και δημοσίευση, αλλά και στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, περνάμε στα οράματα, τα οποία έγκυται στην ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στο πολιτισμικό τοπίο των αστερουσίων κυρίως και κατά δεύτερο λόγο και της Μεσαράς. Η αφετηρία για οποιαδήποτε προσπάθεια να υλοποιηθούν αυτά τα οράματα είναι εργασίες στερέωσης, συντήρησης και ανάδειξης, οι οποίες ξεκίνησαν σε πολύ μικρή κλίμακα πριν από 2 χρόνια, αλλά θα συνεχιστούν πολύ εντατικότερα από αυτό το χρόνο σε συνεργασία με τη Στέφη Χλουβεράκη, την Αμαλία Σιάτου και τον Θοδωρο Μαρίνη. Εδώ θέλω να επαναλάβω κάτι που τονίζει συνέχεια η Στέφη Χλουβεράκη, ότι συντήρηση και στερέωση δεν πρέπει να είναι μία μετανασκαφική υποχρέωση, αλλά η πιο βασική κατευθυντήρια γραμμή κάθε ανασκαφικής δραστηριότητας. Δηλαδή δεν έχει νόημα να αποκαλύπτουμε ένα νέο κτίριο αν δεν έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό, αλλά και τα χρήματα να το στερεώσουμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και ένα συγκεκριμένο μοντέλο για το πώς θα το αναδείξουμε όταν ο χώρος γίνει επισκέψιμος. Όσον αφορά το θέμα της πολιτισμικής διαχείρισης, υπάρχουν πάρα πολύ απλές και οικονομικές λύσεις, όπως αυτή της augmented reality, δηλαδή της ψηφιακής συμπλήρωσης των αρχαιολογικών καταλήπων σε ένα τάμπλετ ή κινητό, το οποίο δεν κοστίζει πολλά χρήματα και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Εδώ σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Ο επισκέπτης θα μπορούσε με το δικό του τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο να βλέπει μια ψηφιακή ανασύνθεση του νεκροταφείου τη στιγμή που επισκέπτεται το χώρο. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Αλλά η πραγματική πρόκληση θα είναι να εντάξουμε την Κουμάσα στο πολιτισμικό τοπίο της Μεσαράς. Και αυτό θα γίνει εάν μπορέσουμε κατανοήσουμε και να υλοποιήσουμε την Κουμάσα έως το κέντρο ενός αρχαιολογικού τοπίου. Η ιδέα του αρχαιολογικού τοπίου είναι μια ενότητα η οποία περιλαμβάνει, συνδέει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και τους αρχαιολόγους με την τοπική κοινωνία. Και το αρχαιολογικό τοπίο ως έννοια περιλαμβάνει όχι μόνο τη γεωλογία, γεωγραφία, χλωρίδα, πανίδα και τα μνημεία, αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα ντόπια ήθη και έθιμα και κυρίως τους ανθρώπους που ζουν ακόμα σε αυτή την περιοχή. Και αυτό το μοντέλο μπορεί να προσφέρει όχι μόνο μια επιστημονική προοπτική, αλλά και μια οικονομική προοπτική για τον τοπικό ντόπιο πληθυσμό. Η Κουμάσα πρέπει να ενταχθεί
στο φυσικό της περιβάλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες βασικές πτυχές της ιστορικής εξέλιξης αυτής της θέσης, δύο εδώ ο οικισμός της Κουμάσης με Σαρά και μία στο βάθος βλέπετε τον κόλπο της Τρυπητής. Η έννοια του αρχαιολογικού τοπίου, την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε σε συνδυασμό με άλλους συναδέλφους, περιλαμβάνει φυσικά όχι μόνο το τοπίο, αλλά και μνημεία από μεταγενέστερες περιόδους. Εδώ, για παράδειγμα, το Βυζαντινό Οχυρό στον πολύ κοντινό Χάρακα, γιατί και οι μεταγενέστερες περίοδοι, αυτό είναι κάτι αυτονόητο, μπορούν να μας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος σε διάφορες φάσεις της ιστορίας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να εντάξουμε στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων μας όχι μόνο το τοπίο και τα μνημεία του, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Και αυτό θα γίνει αν ενδιαφερθούμε όχι μόνο για πρακτικές οι οποίες έχουν μία έμεση ή άμεση σχέση με τα μινωικά χρόνια, όπως εδώ στο παράδειγμα του Κόφινα, ο οποίος παραμένει το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της περιοχής από το 2000 π.Χ. Σχεδόν μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και με κοινωνικές ή τελετουργικές πρακτικές οι οποίες έχουν απλά αρχαίες ρίζες, ή ακόμα και με κοινωνικές πρακτικές οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα αρχαίες ρίζες, αλλά είναι απλά αυθεντικές. Εδώ ένα παραδοσιακό καζάνι στη Λούκια. Δηλαδή κοινωνικές πρακτικές οι οποίες συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία μιας περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, με το αρχαιολογικό τοπίο, το αρχαιολογικό τοπίο δίνει μια δυνατότητα εναλλακτικής λύσης στην ιδέα του μουσείου. Το μουσείο, η εγγενής αδυναμία του είναι ότι ο επισκέπτης βιώνει, μάλλον μόνο βλέπει, μια σειρά από εκθέματα τα οποία είναι εντελώς αποκομμένα από το αρχαιολογικό τους περιβάλλον και τα αρχαιολογικά τους συμφραζόμενα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι είναι απονεκρωμένοι και περιφράσονται με ένα φράχτη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, η Κνωσός. Η Κνωσός είναι πλέον ένας νεκρός αρχαιολογικός χώρος. Εντός του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα, εκτός του αρχαιολογικού χώρου τα πάντα είναι επιτρεπτά. Η μεγάλη πρόκληση είναι να ξεφύγει κανείς από αυτή την παραδοσιακή ιδέα του νεκρού αρχαιολογικού χώρου και να προσπαθήσει να διαμορφώσει μια αρχαιολογική θέση ως ένα ζωντανό αρχαιολογικό τοπίο, στο οποίο θα επιτρέπονται μια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες θα βοηθούν να συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν. Αυτό φυσικά δεν είναι μια καινούργια ιδέα, αλλά είναι κάτι που υλοποιείται ήδη από πάρα πολλούς συναδέλφους, τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, που γνωρίζω εγώ άμεσα, και είναι μια ιδέα η οποία οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και να εξελιχθεί. Δύο πολύ απλά παραδείγματα, η κατασκευή αγγείων από παραδοσιακούς κεραμουργούς, αλλά και ένα λίγο πιο προχωρημένο ή ακραίο παράδειγμα, το οποίο χρήζει μεγάλης συζήτησης, το πάτημα σταφυλιών σε ένα αρχαίο πατητήρι, το οποίο χρονολογείται προφανώς στην ελληνιστική περίοδο. Σας το δείχνω μόνο σαν ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να είναι δυνατόν μόνο μετά από μία ενδελεχή μελέτη. Πώς μπορεί κανείς να περάσει από την πειραματική σε αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει εφαρμοσμένη αρχαιολογία? Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι νέο, ήδη γίνεται. Η ομάδα των μινωικών γεύσεων της Geraldine Morrison το κάνει ήδη, και είναι ήδη πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο προσπαθεί να κατανοήσει τι έκαναν οι μινωίτες, αλλά να μεταδώσει κάποιες από τις αρχαιολογικές γνώσεις και πληροφορίες στον τοπικό πληθυσμό ή και κάθε ενδιαφερόμενο. Το πέρασμα, η υπέρβαση από την πειραματική στην εφαρμοσμένη αρχαιολογία σημαίνει ότι η πολιτισμική διαχείριση θα έχει σαν βασικό στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτή θα προσφέρει μια ρεαλιστική οικονομική προοπτική για την τοπική κοινωνία. Πώς μπορεί αυτό να γίνει? Είναι κάτι που ήδη ξεκινάει να γίνεται, όταν οι αρχαιολόγοι κατανοήσουν ότι η σχέση τους μεταξύ των ιδίων και της ντόπιας κοινωνίας πρέπει να είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, όχι μόνο για να συλλέγουν οι αρχαιολόγοι πληροφορίες για κοινωνικές πρακτικές, τις οποίες θα τους βοηθήσουν να ερμηνεύσουν τα αρχαιολογικά δεδομένα, αλλά και να μεταδίδουν αρχαιολογικές πληροφορίες και δεδομένα στην τοπική κοινωνία, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν ή να αναβιώσουν παραδοσιακές πρακτικές που σχετίζονται με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά και την καλλιτεχνική παραγωγή. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από την περιφέρεια της Κρήτης και από τα τεχνικά επιμελητήρια με αυτό το πρόγραμμα, το Crete Hands, κριτικά χέρια, το οποίο προσπαθεί να κατοχυρώσει μια σειρά από παραδοσιακά κριτικά προϊόντα και στο οποίο ο ρόλος των αρχαιολόγων μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός. Με την έννοια του αρχαιολογικού τοπίου μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το παρελθόν να συνδεθεί άμεσα με το μέλλον, έτσι ώστε η ανασκαφή να μην είναι ένας νεκρός αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένας τόπος στον οποίο το παρελθόν μπορεί να βιώνεται και με τις 5 αισθήσεις. Έτσι, μπορεί κανείς να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, ξεφεύγοντας από το μουσείο και τις αποστηρωμένες προθήκες του και βιώνοντας το παρελθόν με την περιήγηση σε ένα αρχαιολογικό τοπίο, στο οποίο μπορεί κανείς να περιδιαβαίνει όχι μόνο μέσα στον τόπο, αλλά και μέσα στον χρόνο, περνώντας από θέσεις οι οποίες χρονολογούνται σε διαφορετικές ιστορικές ή και προϊστορικές περιόδους. Αλλά και σε αυτή την περιήγηση να βιώνει τα ευρήματα, όχι μέσα σε προθήκες, αλλά έτσι όπως αυτά βγαίνουν από το χώμα. Η ανασκαφή, μέσα σε αυτή την έννοια του αρχαιολογικού τοπίου, δεν μπορεί να είναι ένα απλό επιφαινόμενο, τουλάχιστον ένα μακροπρόθεσμο ανασκαφικό πρόγραμμα, αλλά συστατικό στοιχείο του αρχαιολογικού τοπίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει σαφές και κυρίως στην τοπική κοινωνία ότι η ανασκαφή θα μπορούσε να είναι ένας από τους περιοδικούς κύκλους κοινωνικών δραστηριοτήτων μιας περιοχής, όπως οι αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι διάφορες γιορτές, θρησκευτικές ή όχι, έτσι ώστε να είναι κατανοητό σε όλους ότι οι αρχαιολόγοι θα επιστρέφουν κάθε χρόνο για να ενασχοληθούν με την ιστορία αυτού του τόπου. Με αυτή την προσπάθεια, αλλά και με την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, σε συγκεκριμένη περίπτωση των χωριών της Λούκιας, Κουμάσας και Καπετανιανών, θέλουμε να κάνουμε το παν έτσι ώστε η Κουμάσα και η περιοχή της να ξαναγίνει ένα από τα επίκεντρα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Νότια Κρήτη, αλλά και ένας χώρος μιας μοναδικής αισθητικής εμπειρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκπληκτική ομιλία. Ήταν όλα ξεκάθαρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις ομιλίες εδώ του ΕΓΕΑ να δίνεται το μήνυμα, το περιεχόμενο και το όραμα και η μεθοδολογία τόσο καθαρά ώστε να μπορούν όλοι να το παρακολουθήσουν ανεξάρτητα αν δουλεύουν σε αυτή την περιοχή ή σε αυτή την εποχή. Είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ήταν όλα πολύ ξεκάθαρα, αλλά ίσως υπάρχουν μερικές ερωτήσεις ή ιδέες και μπορείτε να τις διατυπώσετε τώρα. Μέχρι να γίνουν κάποιες σκέψεις, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη μεθοδολογία. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνετε με τα barcodes. Και ήταν πραγματικά θέμα χρόνου να μεταφερθεί μια πολύ απλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα σούπερ μάρκετ σε ένα σοβαρό και επιστημονικό πρόγραμμα. Το κάνουν και άλλοι, ίσως με διαφορετικό τρόπο. Ήθελα να ρωτήσω, βάζετε ταμπέλες σε κάθε έβριμα, δηλαδή ή σε μεγάλα, σε στρώματα. Ναι. Γιατί είναι δύσκολο, ας πούμε, να βάλει κανείς ταμπέλες σε όστρακα ή σε... Το σύστημα που ακολουθούμε και είναι ένα από τα, νομίζω, πιο συνηθισμένα συστήματα. Μάλλον αριθμούμε κάθε μικρό αντικείμενο, αριθμούμε τις ομάδες κεραμικής, αλλά όχι τα όστρακα. Αριθμούμε μόνο πολύ χαρακτηριστικά όστρακα ή αγγεία τα οποία σώζονται παραπάνω από το μισό. Αλλιώς αριθμούνται μόνο οι ομάδες κεραμικής με τα barcodes τα οποία μπορεί κανείς να τυπώσει πολύ εύκολα. Το αναφέρω αυτό, το ανέφερα για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος, όλο αυτό το σύστημα καταμέτρησης, μάλλον καταγραφής, με τα barcodes και τα QR codes,
μας κόστισε 350 ευρώ, είναι τα, δεν υπάρχουν άλλα έξοδα, απλά για έναν φορητό τερματικό και έναν μικρό εκτυπωτή. Και ο δεύτερος λόγος, το αναφέρω γιατί σας το παρουσίασα, γιατί πολλοί είμαστε πρόθυμοι να το προσφέρουμε σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικά το εξηγήσουμε και πώς αυτό το σύστημα δουλεύει. Ευχαριστώ από μένα για μια εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω για τα barcodes. Δίνονται κατευθείαν σε ανασκαφή ή μετά σε καμία αποθήκη, όταν έχουν πληθεί τα ευρήματα. Κατευθείαν στη τομή. Θα σας απαντήσω αμέσως. Αν τώρα μου κάνετε μόνο ερωτήσεις για το barcode, θα αρχίσω να ανησυχώ. Δεν πρόκειται να τα ξαναπορισώ σε καμία άλλη διάλεξη, αλλά θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Θεωρητικά, ναι. Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι ήταν λίγο δύσκολο και μάλλον κόστιζε να έχουμε έναν μικρό εκτυπωτή στην ανασκαφή. Τα barcodes μπαίνουν 4 ώρες μετά το τέλος της ανασκαφής κάθε μέρα όταν επιστρέφουμε στο σπίτι στο οποίο μένουμε. Θεωρητικά μπορούν να δίνονται 4 λεπτά, τα αυτοκόλλητα να μπαίνουν 4 λεπτά μετά την καταγραφή ενός ευρήματος μετά την εύρεσή του. Αυτό είναι ουσιαστικά η ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά είναι κάτι πολύ εύκολο. Εμείς το κάνουμε 4 ώρες αργότερα, αλλά το πολύ βασικό είναι την ίδια μέρα, γιατί υπάρχουν 3 σημεία ελέγχου και θέλουμε να τα ελέγχουμε από την αρχή. Για να αναφερθώ και πάλι στις αδυναμίες της ανασκαφής, καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα γιατί πολύ συχνά χάναμε για 3 μέρες κάποια αντικείμενα και ψάχναμε μία ολόκληρη μέρα για να τα βρούμε. Όταν έχει κανείς 400 ή 500 μικροαντικείμενα, ίσως και περισσότερα σε κάθε ανασκαφή, χρειάζεται ένα γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των ευρημάτων και δεν αποφεύγουμε το χάσιμο χρόνο. Εντάξει, έχω και άλλη μια ερώτηση από περιέργεια. Σε αυτό το στρώμα με τα πολλά οστά, ήταν μόνο ανθρωπινά οστά και οστά, ή και οστά ζώων? Ναι. Μέχρι τώρα έχουμε βρει κατά 99% μόνο ανθρώπινα οστά. Οι όστεοι αρχαιολόγοι που δουλεύουν μαζί μας διαπιστώνουν συλλέγοντας και κάποια μικρά οστά ζώων, αλλά είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα οστά που έχουμε βρει είναι ανθρώπινα. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο για την παρουσίαση αυτή, την εντυπωσιακή, για την επιλογή του να αναφερθεί σε ορισμένα θέματα, ιδιαίτερα στη μεθοδολογία, στα οράματα, αλλά και στη σημασία και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από μια τέτοια ανασκαφή για την έρευνα της Μινωικής Κρήτης γενικότερα. Και να μην επικεντρωθεί στα ευρήματα, τα οποία είναι εντυπωσιακά, όπως καλά γνωρίζω. Επίσης, μου έκανε εντύπωση και θέλω να το επισημάνω ο εξαιρετικός τρόπος προσέγγισης μιας παλαιάς ανασκαφής, γιατί αυτό είναι ένα θέμα από όλους μας που ανασκάπτουμε μια παλαιά ανασκαφή. Μου έκανε εντύπωση και η προσπάθειά σας να κατανοήσετε τον τρόπο που ο πρώτος ανασκαφέας κινήθηκε στο πεδίο και για ποιους λόγους απέκλεισε ή δεν απέκλεισε ορισμένα πράγματα, αντί να το προσπερνάτε χωρίς λόγο, όπως συνήθως γίνεται. Γιατί νομίζω ότι από αυτό κερδίσατε πολλά και προχωρήσατε στην ανίχνευση περαιτέρω θεμάτων. Και πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι νομίζω αποκτάτε μία οπτική για πρώτη φορά ορθότερη της λειτουργίας αυτών των τάφων, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Όσον αφορά στα οράματα και στους τρόπους που σκέφτεστε να αναδείξετε τον οικισμό, τον οικοταφείο, γενικά τη θέση, καθώς επίσης και την προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας, ήθελα να σας πω ότι είναι όλοι εξαιρετικοί, πραγματικά και πολύ ιδιαίτεροι. Η προσωπική μου όμως εμπειρία μου λέει ότι μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν θα πρέπει να αφήνεται απ' έξω μία μελλοντική έκθεση μουσιακή ή περιοδική. Αυτό το λέω μόνο από εμπειρία. Γιατί έχω διαπιστώσει
ότι ο κόσμος, γενικότερα οι επισκέπτες, αλλά και οι ντόπιοι, κάπως θέλουν να συμπληρώσουν τη γνώση. Δηλαδή, όταν τους βάλεις σε ένα λούκι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσα από την ανάδειξη ενός χώρου και δραστηριότητες εκεί, ή μέσα από ένα μουσείο, πάντα θέλουν και το άλλο μισό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να το βάλετε και μέσα σε αυτό το σχέδιο. Και αυτό βέβαια δεν πρέπει να είναι η εκθέση των μουσείων με τον σύγχρονο τρόπο, όχι η νεκρή έκθεση μέσα σε προθήκες, αλλά με πάρα πολύ ενημερωτικό υλικό που θα παραπέμπει στο χώρο και με ματιές στα ευρήματα. Και επίσης στο μουσείο να υπάρχει μια κοίτα που να πάρεις, να τους στέλνεις στο χώρο και από το χώρο να τους στέλνεις στα ευρήματα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το ιδανικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μαρθάρη. Αυτό είναι ένα καθοριστικό σημείο. Δεν ήθελα να ξεκινήσω από τώρα να μιλάω για τη δημιουργία ενός μουσείου στην Κουμάσα, γιατί θα ανησυχούσαν οι αρχαιολόγοι στο Ηράκλειο και στη Μεσαρά. Στη Μεσαρά προσπαθούν ακόμα να ανοίξουν το νέο μουσείο και βλέπει κανείς πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά το ιδανικό θα ήταν πράγματι, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κουμάσα αλλά και κάθε ανασκαφή σε μακροπρόθεσμη βάση, να υπάρχει ένα σκεπτικό, ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας μικρής έκθεσης εντός ή πλησίων του αρχαιολογικού χώρου. Είσαι κοντινό μουσείο. Το πιο σημαντικό είναι να μην διαραγεί η σχέση μεταξύ αντικειμένων και αρχαιολογικού κόντεξ ή συμφραζομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς ως αρχαιολόγοι να θυσιάσουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα αντικείμενα στον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε την απόσταση, την πραγματική ή νοητή από το χώρο στον οποίο εκθέτονται αυτά τα αντικείμενα. Και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους συμβατικούς ή ψηφιακούς τρόπους. Αλλά συμφωνώ με την κυρία Μαρθάρη, εννοείται ότι η δημιουργία, η σύσταση μιας μικρής αρχαιολογικής συλλογής ή έκθεση σε κάποιο μουσείο κοντά στο χώρο της ανασκαφής είναι απολύτως αναγκαία και μπορεί να συνδυαστεί και με όλο αυτό το σκεπτικό της περιήγησης στο χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό πρόγραμμα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε, όπως ξέρεις, να συζητάμε πολλές ώρες και έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω. Θα περιοριστώ σε ένα μόνο. Σε κάποια από τις αεροφωτογραφίες του Θολωτού Β' είδα κάποιον τοίχο κάτω από το Θολωτό να βγαίνει. Μας είπες κάτι και μου ξέφυγε. Εγώ θυμάμαι ότι το έχουμε συζητήσει αυτό πριν από 2 χρόνια. Υπάρχει πράγματι ένας τοίχος ο οποίος. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Γιατί έχουμε συζητήσει απλά πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι καλό που τον αναφέρεις. Θα φανεί εδώ. Ξέρουμε χρονολόγηση, ξέρουμε χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εντάξει, αποσύρω την ερώτηση τότε. Νάτος, είναι ο οποίος φαίνεται σε αυτό το σημείο. Ναι, ακριβώς. Ο τείχος αυτός αποκαλύφθηκε το 2014 και φυσικά το βασικό ερώτημα είναι προημότερος ή μεταγενέστερος του Θολωτού Τάφου. Νομίζουμε ότι είναι μεταγενέστερος, αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς ακόμα να αποκλείσουμε με βάση τα δεδομένα της ανασκαφής του 2015 ότι είναι και προημότερος. Η σύνδεση του τείχου αυτού δυστυχώς ακριβώς σε αυτό το σημείο στον οποίο εμείς θα μπορούσαμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, λείπουν 2-3 πέτρες. Θέλουμε να ανασκάψουμε αυτό το σημείο φέτος για να δούμε αν συνεχίζεται ο τείχος κάτω από τον Θολωτό Τάφο και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αυτό το πολύ βασικό ερώτημα. Κάτω από το... και είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η ερώτηση τώρα, αν είναι προημότερος ή μεταγενέστερος, γιατί νομίζω στο Λιβάρι ή σε άλλο, όχι, σε άλλο Θολωτό Τάφο έχουν βρεθεί ίχνη προημότερων τείχων στην Αγία Κυριακή, στο ιστορικό του Θολωτού Τάφου. Δεν αποκλείεται στο κατώτατο σημείο του κατώτατου ταφικού στρώματος βρέθηκαν πρωτομονωικά ένα όστρακα και το δικό μας πρόβλημα είναι πλέον τώρα αν αυτά τα πρωτομονωικά ένα όστρακα οι κεραμικοί χρονολογούν την κατασκευή του τάφου ή ανήκουν σε προημότερες ταφές σε αυτό το σημείο.
Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα, αλλά ελπίζω ότι μετά την ανασκαφή της φετινής χρονιάς θα ξέρουμε κάτι περισσότερο, αλλά είναι κάτι καθοριστικό για την ιστορία του θολητού τάφου Β. Όσο είναι εδώ πίσω το μικρόφωνο, ναι, ναι. Μια γρήγορη ερώτηση από μένα. Πολλές ευχαριστήσεις, ήταν καταπληκτικά. Έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις που είναι για δύο από τις ειδικού σας, αλλά αν έχετε κάποια αποτελέσματα από την προκαταρκτική εξέταση. Είναι και τα δύο για τα οστά, για το ταφικό έλλειμμα αυτό. Η μία, αν η κυρία Τριανταφύλου έχει ήδη κάποιες ενδείξεις για το αν τα οστά ήταν καμένα με σάρκα ή χωρίς από το χρωματισμό και τις στράψεις. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και η συνεργάτης της κυρίας Τριανταφύλου, η κυρία Κατσαβέλη, η οποία ασχολείται στο μάστερ της με καύσεις νεολιθικές, είναι η ειδικός η οποία μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τα περισσότερα είναι καμένα χωρίς υπολείμματα σαρκών. Αλλά ήδη οι περιπτώσεις αρθρωμένων ή μη αρθρωμένων οστών κάνουν προφανές ότι κάποιοι από αυτά κάηκαν με σάρκες. Γιατί αλλιώς η καύση, μάλλον τα ίχνη πυράς, καλύπτουν ολόκληρο το εσωτερικό του θολετού τάφου Β, το ανασκαμμένο. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ίχνη ασβεστοχώματος, το οποίο ρίχθηκε πάνω από τα καμένα οστά, αλλά ίχνη καύσεων υπάρχουν παντού. Περίπου το 80-85% των οστών είναι καμένα, αλλά τα περισσότερα, εμείς ξεκινάμε με αυτό το δεδομένο ότι δεν υπήρχαν σάρκες επάνω τους, αλλά είναι επίσης προφανές ότι κάποια από αυτά είχαν πεταχτεί με σάρκες στο εσωτερικό του τάφου πριν ξεκινήσουν οι καύσεις. Τέλεια. Και μια πολύ πολύ σύντομη, αν η Εύη, η κυρία Μαργαρίτη, έχει ήδη βρει τίποτα σε καμένους σπόρους από αυτό το στρώμα. Όχι, γιατί η κυρία Εύη Μαργαρίτη ασχολείται προς το παρόν με άλλα πολύ σημαντικά αρχαιολογικά project. Δεν τα έχει δει ακόμα, εντάξει. Και το λέω αυτό για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση και περιμένουμε, και περιμένουμε να τελειώσει για να έχουμε πολύ μεγάλο υλικό. Ένα μέρος του υλικού αυτού είναι ήδη στο Insta, αλλά κάνουμε ακόμα υπομονή. Ωραία, θα βρει σίγουρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κόλιν. Σε σχέση με την ερώτηση της κυρία Μαρθάρη, μπορείς να φτιάξεις ένα virtual museum ή ψηφιακό μουσείο, νομίζω. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και μπορείς να μαζέψεις και όλα τα αντικείμενα του Ξανθοβίδη και τα λοιπά, όλα μαζί και να βάλεις πίσω, ας πούμε, στην ανασκαφή. Η ερώτηση μου είναι για το κενό που προτείνεις στην περίοδο Μεσομενοϊκό 3. Τι είναι η σκέψη σου γι' αυτό, γιατί δεν είχες τίποτα. Ναι, συγγνώμη, μάλλον παρεξηγήθηκα, γιατί το ανέφερα μόνο ως παράδειγμα. Το κενό που βλέπω εγώ δεν αποτυπώνεται στη στρωματογραφία, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί έχουμε τέσσερα στρώματα, τα τρία από αυτά είναι γεμίσματα. Τα στρώματα αυτά έχουν κεραμική, η οποία δεν μπορεί να... φυσικά είναι παράλογο να περιμένουμε ότι κάθε στρώμα θα περιέχει μεσομενοϊκή 2 ή μόνο μεσομενοϊκή 3 κεραμική. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν διαπιστώνουμε στη στρωματογραφία προς το παρόν κάποια διακοπή στην ιστορία του οικισμού, αλλά αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι η διακοπή στη χρήση του νεκροταφείου στο τέλος της μεσομενοϊκής 1β ή 2 περίοδου, το οποίο δεν είναι, είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Κρήτη. Τα περισσότερα νεκροταφεία θολωτών τάφων είναι κάτι το οποίο, και ο Γιάννης ίσως με επιβεβαιώσει, έχουμε εν μέρη και στο Φουρνί, εκεί έχουμε μία διακοπή, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή οι ταφές μετά την Μεσομενοϊκή 2, σε αυτά τα παλιά μεγάλα νεκροταφεία, είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες. Δηλαδή είναι ένα κενό το οποίο προς το παρόν τεκμηριώνεται μόνο στο νεκροταφείο και λιγότερο στον οικισμό. Ναι. Αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες σαν ένα μεγάλο μνημειώδες επίμικες κτίριο, είναι πράγματι έτσι επίμικες ή είναι μόνο μέρος της κάτωψης? Είναι... εννοείς τον οικισμό. Είναι οι αποθήκες, οι αποθηκευτικοί χώροι που ανέφερα στην... πρέπει να πάω αρκετά πίσω τώρα. Να θα το κάνω έτσι.
είναι μέρος ενός πολύ μεγάλου κτηρίου, το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Το κτίριο αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν μήκος 30 περίπου μέτρα. Εδώ φαίνεται το κτίριο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους χώρους στους οποίους έχουμε αποκαλύψει δεν έχει είσοδο. Η είσοδος ήταν προφανώς από πάνω. Έχουν παλαιότερες φάσεις. Το κτίριο αυτό πρέπει να συνεχίζεται κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό εδώ το σημείο και είναι πιθανότητα ένα κεντρικό κτίριο του οικισμού ή, αυτό θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον, ένα κοινοτικό κτίριο, ένας κοινοτικός χώρος αποθήκευσης. Δεν έχουμε πολλά παράλληλα από τη Μινωική Κρήτη, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον οικισμό πάλι. Στα όρια που μας δείξατε ότι εκτείνα όταν ναι. κατά πάσα πιθανότητα, είναι γύρω από το λόφο. Ναι. Μπορείτε να πείτε για τις διάφορες φάσεις του αν εκτινόταν σε όλη αυτή την περιοχή ή αν διαφοροποιείται ένα περίοδο? Όχι, δυστυχώς όχι, γιατί έχουμε δουλέψει ελάχιστα, είναι μόνο 4 χρονιές. Όλα αυτά τα ίχνη αφορούν το νέο ανακτορικό οικισμό. Τα μοναδικά στοιχεία πάλαιο ανακτορικής εγκατάστασης προέρχονται από τους αποθηκευτικούς χώρους και ίσως από αυτή εδώ την περιοχή στο χώρο του ιερού. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ένδειξη προανακτορικής χρήσης σε όλη την επιφάνεια του οικισμού, αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι ο οικισμός, ο οποίος συνδέεται με το προανακτονικό νεκροταφείο στη θέση Τραχαλιάς, πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια του νεοανακτορικού οικισμού. Αυτό είναι μια εύλογη υπόθεση εργασίας. Έχει ήχος ή είναι μονοβράχος? Γιατί μου φάνηκε ότι ήταν μονοβράχος. Αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Σε ορισμένα σημεία, σε μεγάλη έκταση, δεν έχουμε, όπως εδώ φαίνεται πολύ καθαρά, στο ψηλότερο σημείο του οικισμού η επίχωση φτάνει μόνο σε ύψος 50 πόντων, αλλά σε αυτό το σημείο, ακόμα και αν υπήρχαν ίχνη προανακτορικής εγκατάστασης, έχουν εξαφανιστεί, αλλά στα χαμηλότερα σημεία η επίχωση φτάνει σε βάθος 3 μέτρων. Είναι βέβαια και θέμα αρχαιολογικής τύχης, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε παντού. Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια συστηματικής ανασκαφής. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τις ερωτήσεις σας.